Εκπρόσωπε του Βουλευτού Πιερίας, του κ. Σάβα Χιονίδη, εκπρόσωπε του Δημάρχου μας Κατερίνης, του κ. Κοδήμου, κ. Μπεϊνά, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλή χρονιά. Είναι η πρώτη μας εκδήλωση για το 2020 και είναι η εξαιρετική χαρά και τιμή να έχουμε από την μακρινή Κρήτη, από τη μεριά που βλέπει προς το Λιβικό Πέλαγος, τον πατέρα Χαράλαμπο, τον επωνομαζόμενο όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο Λίβιο, ο οποίος έγινε γνωστός σε εμάς τουλάχιστον πριν 3 χρόνια, όταν έγραψε ένα άρθρο στο διαδίκτυο σχετικά με την αποτυχία στις Πανελλήνιες του Τρίτου του Γιού. Το θέμα του άρθρου ήταν «Συγχαρητήρια που απέτυχες». Ήτανε προκλητικός ο τίτλος και ενώ ήταν ήδη γνωστός σε πολλούς, έγινε ευρύτερα γνωστός στο Πανελλήνιο, ασχοληθήκαν όλα τα ΜΜΕ, πώς ένας παπάς λέει συγχαρητήρια σε έναν από τη Χόντα και μάλιστα στο γιο του. Βέβαια το εξηγούσε ότι σημασία έχει ο πόλεμος και όχι οι μάχες. Και κάθε τι το οποίο μας δυσκολεύει, μας κάνει πιο δυνατούς. Και πριν μισή ώρα που μιλούσαμε σχετικά με το άρθρο αυτό, μας είπε ότι πέρασε τελικά ο γιος μετά από 2 χρόνια στη σχολή την οποία επιθυμούσε. Άρα λοιπόν, πατέρα Χαράλαμπε, κέρδισε τον πόλεμο, ενώ έχασε εκείνη την μάχη. Και εμείς σας κερδίσαμε κιόλας. Γνωριστήκαμε πριν 1,5 χρόνο στην Κρήτη, στο χωριό το οποίο, στον πύργο Μνοφατσίου, στην Αγία Ειρήνη, εκεί όπου διακονεί, έγινε η πρόσκληση και σήμερα τον έχουμε μαζί μας. Το θέμα το οποίο είναι ο πόνος είναι μέρος εξέλιξής μας, ενώ ο κύριος Μαρούδης θα πει το βιογραφικό του πατρός Χαραλάμπους για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Δεν έχουμε προβλήματα με την ηλικία μας, πάτερ. Όχι, όχι. Έτσι. Με τα κιλά μας ίσως έχω το εγώ, ξέρω. Εσείς είστε εντάξει. Έχουμε λίγο, ναι. Φίτησε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και μετέπειτα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», εκδόσεις Αρμός. «Όλα είναι δρόμος», εκδόσεις Αρμός. «Κάθε τέλος μια αρχή», εκδόσεις Αρμός. «Η ενοχή της χαράς», εκδόσεις Αρμός. «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», εκδόσεις Αρμός. «Ζωή δίχως συνταγές», εκδόσεις Αρμός. «Εμπιστοσύνη, η ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχει τα πάντα», εκδόσεις Αρμός. Συμμετείχε με κείμενά του στους συλλογικούς τόμους, «Τα λόγια σου σαν μέλη», εκδόσεις Εμπλό. «Ο πειρασμός του λαϊκισμού και οι περιπέτειες του λόγου», εκδόσεις Αρμός. «Μιλώντας με τα παιδιά μας για όλα», εκδόσεις Αρχονταρίκη. «Ναρκισισμός και αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», εκδόσεις Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. «Να ονειρεύομαι να ζω», εκδόσεις Εμπλό. Επίσης, βιβλία, κείμενα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί στα ρουμανικά, βουλγαρικά και ρωσικά. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος Μονοφατσίου και είναι εφημέριος στην ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας. Είναι έγκαμος και έχει 3 παιδιά. Πάτερ Χαράλαμπε, έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Δουλεύει αυτό καλά? Δυνατά καθαρά. Ναι. Καλησπέρα και από... ωραία, τώρα καλύτερα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Πιστεύω να με βλέπετε γιατί είμαι και λίγο κοντός. Το λουλούδι, ε. Το κατάλαβα.
Έχει ένα ύψος το... Ωραία, ωραία. Χαίρομαι λοιπόν, έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ ανάμεσά σας, στην όμορφη ιστορική πόλη σας. Κάθε φορά που βρίσκομαι στη γη της Μακεδονίας, αισθάνομαι μία ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε θα σας το λέω σήμερα και το μοιράζομαι μαζί σας. Η καταγωγή μου είναι και εμένα από εδώ πάνω. Είμαι μισός Πόντιος, μισός Κρητικός. Ο πατέρας μου είναι από το Κρυονέρι, πάνω από το Σοχό, από ένα χωριό του Λαγκαδά, στα Ορεινά. Εκεί είναι τα μέρη μας. Τώρα πώς βρεθήκαμε στην Κρήτη είναι μεγάλη ιστορία. Πάντως, είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου όταν βρίσκομαι σε αυτά τα μέρη. Ξέρω και ότι η Κατερίνη, όπως λέγαμε εδώ προηγουμένως, έχει και αρκετούς ποντίους. Οπότε, είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι και η συγκίνηση ανάμεσά σας. Επιπλέον, βέβαια, είναι μια τιμή απόψε για μένα, διότι βρίσκομαι σε έναν χώρο, σε μια σχολή, η οποία είναι καταξιωμένη στις συνειδήσεις μας. Επί χρόνια πολλά έβλεπα τις ομιλίες, έβλεπα όλη αυτή τη δραστηριότητα που έχει η σχολή γονέων Κατερίνης και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Κουρουμπέλη τον Κωνσταντίνο, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία και μου έκαναν αυτή την τιμή της προσκλήσεως και όλης αυτής της όμορφης φιλοξενίας που ξέρετε πολύ καλά εσείς να προσφέρετε εδώ στα μέρη σας. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, καθώς δε ευχαριστώ και τον Μητροπολίτη σας, τον Οικείο Μητροπολίτη Κύτρου, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του, τηλεφωνηθήκαμε, μιλήσαμε. Είναι και αυτός χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και μου έδωσε την ευλογία σαφέστατα να μετέχω σε αυτήν εδώ τη σύναξη. Και ευχαριστώ τον καθένα από εσάς που είστε εδώ απόψε για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο από τον τίτλο έχετε δει ήδη και έχετε διαβάσει και έχετε ενημερωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφέστατα μας απασχολεί όλους και σαφέστατα όχι μόνο μας απασχολεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι ψυχικά μας ραγίζει. Είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο με τις δικές μας αντοχές. Είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά μας βάζει μπροστά στον εαυτό μας. Μας βάζει μπροστά σε μεγάλα και βαθιά ερωτήματα. Γιατί είναι το θέμα του πόνου. Είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει μία από τις βασικές ράγες της ζωής. Δηλαδή η μία... ράγα της ζωής είναι η χαρά, η εκστατικότητα, η έκπληξη. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτή τη ζωή δομικό και βασικό στοιχείο της είναι και ο πόνος. Και όσο καλά γνωρίζουμε ότι θα γελάσουμε, τόσο καλά γνωρίζουμε ότι θα κλάψουμε κιόλας. Και ένας ενήλικος άνθρωπος, δηλαδή όσο σιγά σιγά μεγαλώνει κανείς, αντιλαμβάνεται ότι η ζωή... ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι δομικό και ριζικό της ζωής. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον πόνο. Θα έρθει αντιμέτωπος με αυτόν. Οπότε εκεί γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Αναδύονται μέσα από την ψυχή του ανθρώπου κάποιες αγωνίες, κάποια τεράστια ερωτηματικά που πολλές φορές λέει γιατί, γιατί σε μένα, γιατί με βρίσκουν απανωτά προβλήματα, γιατί με βρίσκει μία δοκιμασία μετά την άλλη. Γιατί διαρκώς έρχομαι αντιμέτωπος με τις αντοχές μου, δεν μπορώ άλλο. Είχε πάει κάποτε μία γυναίκα στον Άγιο Παΐσιο, πονεμένη γυναίκα που είχε φτάσει στα όρια του πόνου, αλλά συγχρόνως όμως ήταν μία γυναίκα δοξολογική, ευχαριστιακή, δηλαδή πονούσε, έκλαιγε, εξέφραζε το συνέστημα του πόνου και της αγωνίας της, συγχρόνως όμως και ταυτοχρόνως κρατούσε την ελπίδα, την πίστη μέσα της. Λοιπόν, και είχε πάει μία φορά, συναντηθήκαν δηλαδή στη Σουρωτή στο μοναστήρι, όταν έβγαινε έξω ο γέροντας, ο Άγιος, και όπως μιλούσανε, του λέει, γέροντα, του λέει, εγώ λέει, δεν ζητάω να μην πονάω, δεν ζητάω από το Θεό να μην πονάω, ίσως δεν έχω αυτό το δικαίωμα, αλλά όμως του ζητάω λίγο να κάνει μία μικρή ανακοχή μαζί μου, λίγο να σταματήσει, έτσι, τόσο δά να πάρω μία ανάσα, να ανασάνω λίγο και μετά... Δεν πειράζει, μετά ξανά. Δεν ζητάω να απαλείψει, δεν ζητάω να με εξαιρέσει εμένα από την κοινή ανθρώπινη, ας πούμε, μοίρα και, που είναι ο πόνος, αλλά να πάρω έτσι μια τόση δά ανασούλα. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα είχε ένα μεγάλο σταυρό
Είχε μια αρρώστια, σήκωνε ένα μεγάλο σταυρό, έκανε μοκάθαρση και από τις πολλές διαρκώς μοκαθάρσεις και όλες αυτές, ας πούμε, είχαν τρυπήσει τα χέρια της, σπάνει οι φλέβες πολλές φορές, είχαν τρυπήσει τα χεράκια της και του έδειξε το χέρι της που ήταν τρύπιο. Και του λέει, δες εδώ, δες, του λέει γέροντα, του λέει, δες. Δες εδώ πέρα, του λέει, την τρύπα που έχω στο χέρι μου από τις βελόνες. Δες εδώ πέρα. Και κοίταξε ο γέροντας πραγματικά το χέρι της, το σταύρος, και λέει, εγώ λέει πάντως, της λέει, εγώ λέει πάντως, μέσα από αυτή την τρύπα βλέπω τον παράδεισο. Κοιτάζω τη θέα του παραδείσου. Γιατί η υπομονή σου, η καρτερία σου, η αντοχή σου, το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να τα βάλεις με το Θεό, με τη μοίρα σου τη μαύρη, με την άτυχή σου ζωή, εσύ υπομένεις και δοξάζεις και καρτερείς, αυτό θα σε βάλει στον παράδεισο. Με την έννοια δηλαδή, αυτό που έλεγε ένας άλλος αγιορείτης σπουδαίος, ότι αν μπορέσεις στη ζωή σου, ιδιαιτέρως στον πόνο, στο καμίνι της απελπισίας και της απογνώσεως, εκείνη ιδιαίτερος στη στιγμή, αν μπορέσεις να πεις ένα «δόξα σοι ο Θεός», ισοδυναμεί με χιλιάδες κομποσκίνια, με ώρες νοεράς προσευχής. Γιατί ακριβώς είναι αυτό το ζητούμενο. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος μέσα στην κόλαση να γεύεται τη δροσιά του παραδείσου. Πώς θα μπορέσει το τραύμα του και την πληγή του να την κάνει ευλογία. Πώς θα μπορέσει το σκοτάδι να το μετατρέψει σε φως. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να παίρνει το τραύμα του και αντί να χτίζει ένα ρόλο θυματοποίησης, δηλαδή αντί να παίζει ένα ρόλο θύματος, παίρνω το τραύμα μου, παίρνω την πληγή μου, παίρνω την ατυχία της ζωής μου, την αδικία όπως λέμε, και αντί όμως εγώ να μείνω πάνω από εκεί και μια ζωή να το παίζω θύμα, άρρωστος, κακόμοιρος, αδύναμος, εγώ το παίρνω αυτό και το μεταμορφώνω, το μεταλλάσσω, το μεταπλάθω, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σε μια ευκαιρία ζωής εκτείναξης πνευματικής και ψυχολογικής. Γίνεται από πληγή η ευλογία μου, γίνεται από τραύμα η δύναμη της ζωής μου. Γιατί όπως θα πούμε και παρακάτω σήμερα, εάν ψάξουμε πίσω από τα επιτεύγματά μας ή πίσω από αυτά που καταφέραμε στη ζωή μας, πάντα μα πάντα κρύβεται μία καταστροφή. Πρώτα κάτι χάσαμε και μετά κάτι βρήκαμε στη ζωή μας. Προηγήθηκε η κρίση η οποία έγινε ευκαιρία. Προηγήθηκε ο Σταυρός που έγινε Ανάσταση. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το ζητούμενο όλης της πνευματικής ζωής. Ο Άγιος Πορφύριος αυτό έλεγε. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταπλάσει το σκοτάδι του σε φως. Αυτό είναι όλο το μυστικό της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο, αν θέλετε. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα αυτό μας απασχολεί όλους. Μας απασχολεί και για ένα άλλο λόγο. Ότι εάν σήμερα υποθέσουμε ότι εδώ στην αίθουσα αυτή είμαστε όλοι χριστιανοί και είμαστε άνθρωποι που μας απασχολεί η σχέση μας με τον Θεό, το ερώτημα του πόνου και μάλιστα το ερώτημα πώς ένας Θεός αγάπης σιωπά απέναντι στον πόνο του ανθρώπου και ιδιαιτέρως του αδυνάτου ανθρώπου, του ραγισμένου ανθρώπου, του κουρελιασμένου ανθρώπου αυτής της ιστορίας. Πώς αυτό συνδυάζεται, αυτό το ερώτημα, ξέρετε, είναι ο πιο μεγάλος σταυρός, όχι για ένα άθεο. Τον άθεο δεν τον απασχολεί και τόσο πολύ. Ο σταυρός ο μεγάλος του ερωτήματος αυτός είναι για μια πιστή καρδιά, για ένα πιστό. Βασανίζει ιδιαιτέρως έναν άνθρωπο πιστό, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Απ' τη μια πλευρά να έχουμε έναν άνθρωπο κουρελιασμένο, έναν άνθρωπο πολλές φορές στα όρια του, που αισθάνεται ότι τελειώσαν οι ανάσες, και από την άλλη να έχουμε έναν Θεό που μοιάζει, που φαίνεται. Δεν είναι, αλλά φαίνεται στην πρώτη ματιά μας σαν να είναι σιωπών, σαν να είναι απών, σαν να είναι κρυμμένος μακριά στους ουρανούς. Και λέει κανείς, πού είναι την ώρα που τον χρειάζομαι, πού είναι την ώρα που εγώ καταραίω, που εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχω δύναμη ούτε καν αναπνοής, όχι προσευχής. Είναι στιγμές που νιώθω ότι δεν έχω δύναμη καν να μιλήσω. Δεν έχω καμία, όχι διάθεση, αντοχή να το πράξω αυτό το πράγμα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ερώτημα αυτό του πόνου είναι τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Σε αυτό πάνω να πούμε ότι η Αγία Γραφή είναι απόλυτη. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός δεν ποίησε το κακό. Ότι ο Θεός δεν είναι πρόξενος του κακού. Ότι ο Θεός δεν θέλει τον πόνο του ανθρώπου. Ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που δημιουργεί τις αρρώσεις. Δεν τιμωρεί τους ανθρώπους μέσω της ασθένειας ή των κακοτυχιών, δοκιμασιών και άλλων πραγμάτων. Ο Θεός δεν είναι αυτός που σκοτώνει παιδιά στην άσφαλτο ή γεμίζει τα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων, παιδών ή και ενηλίκων και μετά κάθεται και βλέπει, γιατί έτσι είναι το θέλημά του. Ο Θεός στην ιστορία αυτή είναι Θεός Πάσχων. Είναι ένας Θεός που βραχνιάζει με την κραυγή τη δική μας. Είναι ένας Θεός που προσεύχεται μαζί μας. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν είναι απέναντι από τη μάνα που θάβει το παιδί της. Είναι μαζί της. Δεν της το πήρε και κάθεται απέναντι και τη βλέπει. Αλλά είναι δίπλα της, είναι μαζί της. Είναι ένας Θεός ο οποίος υποφέρει, είναι ο Πάσχων δούλος. Λένε οι πατέρες Εκκλησίας ότι ο Χριστός ουδέποτε κατέβηκε από το Σταυρό. Στη ζωή αυτή ο Χριστός, στην ιστορία μάλλον αυτή, μέχρι να έρθουν τα έσχατα της βασιλείας του, παραμένει συγχρόνως εσταυρωμένος και αναστημένος. Είναι πλησίον μας την ώρα του πόνου και του καημού μας. Και μας βαστάει, μας κρατάει, μας συντρέχει, μας παρηγορεί. Πολλές φορές έχουμε πει στη ζωή μας ότι είμαι άρρωστος, είμαι σε ένα νοσοκομείο, είμαι μόνος στο σπίτι. Είμαι απελπισμένος, απογοητευμένος για πολλούς λόγους και λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι, πού βρίσκεται. Μα εάν τον Θεό τον περιμένεις μέσα σε μια δική σου φαντασίωση ότι θα γίνει κάτι με έναν χουλιγουδιανό τρόπο, δηλαδή θα ανοίξουν τα ιεροφές, θα κατέβει κάτι, δεν ξέρω τι, τότε που σαφέστατα δεν θα έρθει. Αλλά όπως έλεγε ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης, ο Θεός λέει, έλεγε ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης, είναι αίσθησης. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Είναι αίσθηση, δηλαδή αισθάνεσαι την παρουσία του. Την αισθάνεσαι. Ο Θεός είναι χαρά, είναι υπομονή. Εκεί στο νοσοκομείο, εκεί στο δωμάτιό σου, στη μοναξιά σου, εκεί στον πόνο, στην αγωνία σου, αυτή η δύναμη που νιώθεις να αναβλύζει από τα στήθη σου, μία γλυκύτητα χαράς, μία αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, αλλά δεν ξέρω ποιος με κρατάει, αλλά σίγουρα κάποιος με κρατάει και δεν τρελαίνομαι και δεν τα χάνω. Η εμπιστοσύνη, η πίστη, όλα αυτά που έχω, αυτές οι δυνατότητες και δυνάμεις που αναβλύζουν μέσα από την ύπαρξή μου, τι είναι? Η παρουσία του Θεού. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο καρπός του πνεύματος εστί χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτης, εγκράτεια. Είναι ποιότητες η παρουσία του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι, αυτός ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, δεν λέμε ότι έχει κάποιο ανθρωπάκι που το πηγαίνει από εδώ και από εκεί σαν κούκλα. Δεν λέμε ότι βρήκε κάτι όπως ένα αντικείμενο, έχασα το ρολόι μου και το βρήκα. Εννοούμε ότι στο πρόσωπο του εμείς καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε κάποιες ποιότητες. Τον βλέπω και βλέπω τη χαρά που έχει. Τον βλέπω και βλέπω την ειρήνη που έχει. Τον βλέπω και βλέπω την πίστη που έχει. Και λέω, αυτός έχει Θεό. Έτσι δεν λέμε? Οπότε η αγιότητα, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας δεν είναι κάτι εξωτερικό. Είναι κάτι πολύ εσωτερικό που αναβλύζει και φαίνεται με έναν άλλο τρόπο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να νιώσουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί αλλιώς θα τον περιμένουμε και δεν θα μπαίνει ποτέ από την πόρτα. Ενώ είναι μέσα, εκεί στο σπίτι, μέσα εκεί στο δωμάτιο, εκεί στο κρεβάτι που πονάς. Εκεί στην απελπισία σου είναι και αυτός μαζί. Συγχρόνως, ταυτοχρόνως. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε πώς παρουσιάζεται ο Θεός μέσα στην ιστορία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε και λέμε ότι κατά την Αγία Γραφή και τους Πατέρες Εκκλησίας ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του πόνου. Τι κάνει ο Θεός όμως? Ξέρετε, ο Θεός, ο Χριστός, ό,τι κακό βρήκε, τι έκανε? Θυμηθείτε λίγο στο Ευαγγέλιο. Το μεταμόρφωνε. Δηλαδή έβρισκε μια αναπηρία, έβρισκε μια μοραγούσα, έβρισκε ένα απελπισμένο πατέρα.
έβρισκε ένα αδύναμο άνθρωπο. Τον μεταμόρφωνε, τον θεράπευε. Όχι απλώς τον θεράπευε σωματικά, τον μεταμόρφωνε ολοκληρωτικά. Γιατί δεν έχει σημασία να γίνει καλά το χέρι σου ή το πόδι σου, εάν δεν γίνεις καλά εσύ, ο ίδιος το σύνολο. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να μην προσεύχεστε στο Θεό να σας κάνει καλά. Να προσεύχεστε να σας κάνει καλούς. Όχι καλά. Γιατί, τι σημαίνει αυτό βαθύτερα. Δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι αν σε κάνει καλά δεν τρέχει και κάτι. Γιατί σήμερα είσαι έτσι, αύριο πάλι θα είσαι αλλιώς. Εάν όμως γίνεις καλός, δηλαδή εάν σε κάνει καλό, αυτό τι σημαίνει, ότι μεταμορφώνεται όλη η ζωή σου, όλη η ύπαρξή σου. Το ζητούμενο δεν είναι απλά να γίνει καλά το χέρι μου ή το μάτι μου. Το ζητούμενο είναι να γίνει όλη η ύπαρξή μου καλά. Να βρω ένα νόημα και μια αξία για την οποία ζω και υπάρχω. Τότε έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, άμα λέει βρεις νόημα, άμα βρεις το Θεό, άμα βρεις τη χαρά, άμα βρεις γιατί αξίζει να ζεις, όλοι λέει και οι ενδοκρινοί σου λέει αδένες λέει και όλες οι ορμόνες σου και όλο το σύστημά σου λειτουργεί λέει σε αρμονία. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν στη ζωή μας. Οπότε ο Θεός τι κάνει, μεταμορφώνει το κακό που το βρει. Εσύ αρρωσταίνεις και ο Θεός παίρνει την αρρώστια και την κάνει ευκαιρία να ξαναδείς τη ζωή σου. Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και μου έχουν πει, πάτρε μου λέει ας πούμε, ήρθε ο καρκίνος στη ζωή μου και τώρα πλέον μπορώ να πω ότι με έσωσε. Γιατί άρχισα να εκτιμώ αυτά που δεν εκτιμούσα. Άρχισα να βλέπω πάλι αυτά που όλα τα θεωρούσα αυτονόητα. Τα απλά, τα μικρά, τα καθημερινά. Μου έλεγε μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, μου έλεγε ότι μετά τον καρκίνο άρχισα να χαίρομαι και μόνο το αεράκι στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης που περπατούσα, μόνο το αεράκι που χάιδευε το μάγουλό μου. Αυτή τη λεπτομέρεια. Ποιος την έχει εκτιμήσει ποτέ. Ποιος χαίρεται που ξημέρωσε η ζωή του. Πριν από λίγες ημέρες, που ήταν η πρωτοχρονιά και γιορτάσαμε τις γιορτές, η ευχή εκείνη η οποία έπαιξε όσο καμία άλλη, ποια ήτανε. Χρόνια πολλά, την υγεία μας να έχουμε. Εις υγεία λέμε, πρώτα ο Θεός, να έχουμε υγεία και όλα αυτά, αυτά τα λέμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο ψέμα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Διότι ευχόμαστε να έχουμε την υγεία μας, αλλά κάνουμε τα πάντα για να την καταστρέψουμε. Ευχόμαστε να έχουμε την υγεία μας, αλλά κανείς δεν είναι ευτυχισμένος που έχει την υγεία του. Αυτοί που έχουμε την υγεία μας δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Αν οι άνθρωποι που είχαν την υγεία τους ήταν ευτυχισμένοι, ο κόσμος ήταν λαμπρός. Θα μου πεις όλοι έχουμε από μία αρρώστια, αλλά τώρα μιλάμε για σοβαρές ασθένειες, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί και την υγεία μας έχουμε και ευτυχισμένοι δεν είμαστε και όλα μας φταίνε και όλα, με όλα τρωγόμαστε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε διαρκώς μεταξύ μας. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός τι κάνει. Επιτρέπει μία ασθένεια η οποία θα γίνει η αιτία να μεταμορφωθεί όλη η ζωή σου. Επιτρέπει μία καταστροφή και μετά από μερικά χρόνια γυρνάς πίσω και λες «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με κατέστρεψες. Δόξα τω Θεώ που καταστράφηκα τότε για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου αργότερα». Τώρα, αυτό επίσης που θέλω να έχουμε στο μυαλό μας και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για να αποφύγουμε κάποιες παρεξηγήσεις, τυχόν παρεξηγήσεις, είναι ότι ο πόνος από μόνος του, και προσέξτε το αυτό, δεν έχει καμία μεταφυσική, γιατί θα πει κάποιος, ναι πάτερ, εγώ όμως ξέρω ανθρώπους που πονάνε και γίνονται χειρότεροι. Βεβαίως. Ο πόνος από μόνος του δεν έχει μεταφυσική. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος πονάει αγιάζει. Δεν σημαίνει ότι όποιος πονάει γίνεται καλύτερος. Από μόνος του ο πόνος δεν μπορεί να το ενεργήσει αυτό. Ένας άνθρωπος μπορεί σαφέστα να γίνει καλύτερος. Μπορεί να μετανοήσει, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πάρει τη ζωή του αλλιώς. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ο πόνος τους κάνει πιο σκληρούς. Που ο πόνος σπάει την ελπίδα τους, τους γονατίζει, τους κάνει και αθέους ακόμη. Σημασία έχει το τι νόημα θα δώσεις στα βάσανά σου. Εσύ πρέπει να βρεις το νόημα. Ο πόνος απλά, επειδή δεν σε ρωτάει, επειδή δεν σου παίρνει την άδεια, φανταστείτε έναν άνθρωπο που του δίνεις, έχει ένα άρρωστο μέλος και του δίνεις τον Ιστέρι να κάνει χειρουργείο στον ίδιο τον εαυτό του.
Το ένστικτο αυτοσυντήρησης και αυτοπροστασίας, ο ναρκισιστικός εαυτός μας, δεν αφήνει να πάμε παρακάτω από εκεί που πονάμε. Μόλις αρχίσει να πονάς, θα σταματήσεις. Ο πόνος όμως δεν σε ρωτάει, δεν σου λέει να έρθω, δεν σου λέει αντέχεις, δεν σε ρωτάει, έρχεται. Οπότε ο πόνος σε πάει εκεί που δεν θα πήγαινες μόνος σου ποτέ. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία η οποία μας δίνεται για την εξέλιξή μας γενικότερα την πνευματική. Τώρα, εμείς βέβαια ως άνθρωποι γενικότερα, επειδή είμαστε άνθρωποι φοβισμένοι, άνθρωποι αδύναμοι, έτσι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μέσα τις ανασφαλιές μας, τους φόβους μας και όλα αυτά που έχουμε μέσα στην ύπαρξή μας, σαφέστα ξέρετε ότι αν ρωτήσεις κανένα, ποιος θα σου πει ότι ναι, θέλω να πονάω? Δεν θέλει κανείς να πονάει. Ανθρώπινο είναι αυτό, λογικό είναι αυτό. Αλλά συγχρόνως είναι απολύτως πνευματικά ανώριμο. Δηλαδή είναι μία φαντασίωση. Και αν θέλει κάποιος στη ζωή του να αλλάξει πνευματικά, θα πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστής. Όπως ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή πατούσαν απολύτως τη γη. Δεν ζούσαν σε συννεφάκια. Και ένα από αυτό είναι το γεγονός ότι πρέπει να πάρω απόφαση και να το καταλάβω ότι το ερώτημα είναι λάθος όπως το βάζουμε. Εμείς το ερώτημα όπως το βάζουμε είναι το εξής. Εμείς λέμε εάν θέλω ή δεν θέλω να πονέσω. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Γιατί είτε θέλω είτε δεν θέλω, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, θα πονέσω. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πόνο. Μία ζωή η οποία δεν έχει μέσα πόνο είναι μία ζωή επικίνδυνη για την κοινωνία. Εάν οι άνθρωποι δεν πονούσαν, θα ήταν απολύτως καταστροφικοί για πολλούς λόγους. Πάρτε απλά από την νοημοσύνη που έχει το σώμα μας. Το σώμα πονάει και σε ειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Η ψυχή πονάει και σου λέει stop, έχεις υπερεύει τα όρια σου. Οι αντοχές σου ψυχικές δεν πάνε άλλο. Η θλίψη τι είναι? Το άγχος τι είναι? Και όλα τα άλλα. Ο πόνος έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να ειδοποιήσει και να σου πει ότι πρόσεχε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος, διότι θα κάνει το απόλυτο κακό. Εδώ πονάμε και πάλι είμαστε εκδικητικοί και με μίσος ούτω καθεξής. Φανταστείτε να μην πονούσε και όλα αυτά θα γινόταν. Ο πόνος λοιπόν είναι δομικό στοιχείο. Θα πονέσουμε. Το ερώτημα δεν είναι εάν θα πονέσουμε. Το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα αξίζει να πονέσουμε. Προσέξτε το και να το σημειώσουμε μέσα μας αυτό. Το ερώτημα δεν είναι αν θα πονέσω. Αυτό ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πονέσουμε. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο, για ποια αξία αξίζει να πονέσω. Υπέρ ποιου θα πονέσω. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πώς άντεχαν όλα τα μαρτύρια και όλες τις ασκήσεις και όλους τους διωγμούς και όλα αυτά? Γιατί ακριβώς είχαν βρει εσωτερικά μέσα τους και είχαν απαντήσει σε αυτό το θεμελιακό ερώτημα, χάριν ποιου θα πονέσω, και είχαν διαλέξει να πονέσουν για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Θεού. Τα έδιναν όλα, ήταν έτοιμοι να πονέσουν για αυτήν την αγάπη. Δεν το διαπραγματευόντουσαν, δεν φοβόντουσαν τον πόνο. Γιατί ήξεραν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Οπότε έχει μεγάλη σημασία μέσα μας όριμα να επιλέξουμε ποια είναι αυτή η αξία, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, ποιο είναι αυτό το νόημα το οποίο θα βάλουμε στη ζωή μας και αξίζει να πονέσω. Ποιοι άνθρωποι αντέχουν σε φυλακές, ποιοι άνθρωποι αντέχουν σε στρατόπεδα, ποιοι άνθρωποι άντεξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση, ποιοι άνθρωποι άντεξαν μέσα σε κακουχίες, σε διωγμούς, σε γενοκτονίες, σε πείνες. Ποιοι? Αυτοί που είχαν ένα σκοπό. Σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες σύγχρονες, θεραπεύονται πολύ γρηγορότερα και έχουν καλύτερη ιασιμότητα άνθρωποι σε νοσοκομεία που πιστεύουν σε ένα υψηλό σκοπό, που πιστεύουν σε κάτι, που η ζωή τους έχει ένα νόημα και μια αξία για να ζουν και να υπάρχουν. Οπότε να μετατρέψουμε το ερώτημα, γιατί αν μετατρέψουμε το ερώτημα, αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ λυτρωτικό σε εμάς. Άρα λοιπόν,
πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό για ποιον λόγο θα σταυρωθούμε στη ζωή μας. Ξέρετε, τη ζωή τη ζούμε πάντοτε στην υπερβολή της. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει τη ζωή τη ζούμε πάντα στην υπερβολή της? Η ζωή έχει μια αντιφατικότητα μέσα. Τη ζωή πάντα τη ζεις όταν τη χάνεις, όταν ρισκάρεις. Όταν δεν ρισκάρεις, όταν φοβάσαι, όταν έχεις μια φοβία μέσα σου, μια ανασφάλεια και όλα θέλεις να τα μετράς, όλα θέλεις να τα ορίζεις, όλα θέλεις να τα προσδιορίζεις, να τα ελέγχεις, δεν ζεις την πραγματικότητα. Γίνεται ένας νευρωτικός, φοβικός, φοβισμένος άνθρωπος. Θυμηθείτε την παραβολή του Χριστού, εκεί πέρα που λέει για την παραβολή των ταλάντων. Αυτός ο οποίος έκρυψε το τάλαντο, έκρυψε το χάρισμα, έκρυψε τη ζωή, φοβήθηκε να τη ζήσει. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς φοβόμαστε να ζήσουμε. Φοβόμαστε να υπάρξουμε. Φοβόμαστε τα πάντα. Με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να μην ζούμε, να μην υπάρχουμε. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα, μια ωραία διήγηση, όπου αναφέρεται στον μεγάλο μας ζωγράφο και διανοούμενο, στο Γιάννη τον Τσαρούχη. Ο οποίος ο Γιάννης Τσαρούχης ήταν γέρος πλέον, ήταν άρρωστος, είχαν περάσει τα χρόνια, τον είχαν βαρύνει τα χρόνια και είχε μια κυρία η οποία τον πρόσεχε, η οποία τον προστάτευε, του μαγείρευε και του καθάριζε το σπίτι και γενικότερα τον πρόσεχε. Μία μέρα λοιπόν, η οποία ήταν έτσι χειμωνιάτικη, είχε κρύο ας πούμε, ο Γιάννης ο Τσαρούχης πήρε την απόφαση και λέει: εγώ θα βγω έξω. Παίρνει λοιπόν το παλτό, το φοράει και λέει: να κάνω ένα περίπατο, να βγω να περπατήσω λίγο, έτσι. Να βγω να περπατήσω. Και όταν άνοιξε την πόρτα και είπε να βγω να περπατήσω, η κυρία που τον πρόσεχε του λέει: κύριε Τσαρούχη, πού πάτε, του λέει. Άμα βγείτε, του λέει, έξω με τέτοιο καιρό, θα πεθάνετε, του λέει. Και τι της απαντάει? Της λέει: για να μην πεθάνω, να μην ζήσω. Δηλαδή, για να μην πονέσω, να μην ερωτευτώ. Για να μην πονέσω, να μην βγω έξω στη ζωή. Να μην ρισκάρω τίποτα. Αυτός ο φόβος μου, μη χάσω, δεν με αφήνει στο τέλος να ζήσω. Αυτός ο φόβος ότι μην τυχόν και πονέσω. Μην τυχόν και έρθουν δύσκολα. Και ξέρετε, το δυστύχημα το μεγάλο είναι ότι κατά τον ίδιο τρόπο μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας. Έχουμε μια υπεραπροστευτικότητα να μην πονέσουν, να μην τους λείψει τίποτα. Μα αν δεν τους λείψει, μα αν δεν πονέσουνε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μάθει τον τρόπο να αντιστέκεται στον πόνο, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Ποτέ ένα παιδί που δεν το αφήνεις στη δυσκολία μπροστά δεν μπορεί να μετατρέψει και να μάθει τον τρόπο να αντιστέκεται στα προβλήματα. Είμαστε γονείς οι οποίοι είμαστε ελικόπτερα. Πετάμε διαρκώς πάνω από τη ζωή των παιδιών μας. Και μόλις δούμε κάτι, προσγειωνόμαστε τη ζωή τους. Αμέσως. Να μην πονέσει, να μην του λείψει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό το οποίο γίνεται με τα ταπεράκια στην Ελλάδα, έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά. Το οποίο φεύγει από την Κρήτη και πάει στο σουφλί το τάπερ. Έτσι. Και πολλές φορές κάνει και ταξίδι περ' Ατλαντικό. Θυμάμαι όταν είμαστε πολύ κριτικοί τότε στη σχολή της Τίνου, όταν ήμουνα στη σχολή της Τίνου, είμαστε πάρα πολύ κριτικοί. Και ερχόταν ένα καράβι από την Κρήτη τότε, το Άνεμος έτσι λεγότανε, καλά δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, σκυλοπλήνθης ήταν, αλλά τέλος πάντων το λέγανε Άνεμο, και ερχόταν από ξημερώματα και θυμάμαι που κατεβαίναμε κάτω, οι κριτικοί που είμαστε και πάρα πολύ κατεβαίναμε, και στο τέλος για να φέρουμε πάνω αυτά τα τάπερ, πέραμε από αυτά τα τεράστια που έχουν στα λιμάνια οι αχθοφόροι, που έχουν κάτι μεγάλα καρότσια, για να το ανεβάσουμε πάνω, το φουλέρναμε όλο, το γεμίζαμε, τάπερ, πραγματάκια, δεματάκια, το νατάλο, να μην μας λείψει τίποτα, να μην αναγκαστούμε να μαγειρεύσουμε, να μην αναγκαστούμε να μάθουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το οποίο υπάρχει, και αυτό ξέρετε είναι μια καταστροφή. Θυμηθείτε εκείνη την περίπτωση, που είναι αληθινό γεγονός αυτό. Θυμηθείτε την περίπτωση αυτή που είχε γίνει στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν το είχατε δει τότε. Γινόταν επεισόδια στο Σύνταγμα. Έτσι, είχαν βγει εναρχικοί, συγκρότανε με τα ΜΑΤ, Μολότοφ από εκεί, πέτρες από την άλλη, λωστή, σίδερα, μάρμαρα. Χαμός γινόταν. Τα έδειχνε η τηλεόραση τότε. Έδειχνε η τηλεόραση στις ειδήσεις. Και μία μάνα από ένα προάστιο της Αθήνας, μέσα εκεί στους πολλούς,
διέκρινε το γιο της. Τον είδε. Αλλά τι νομίζω ότι έκανε. Αυτό που τον είδε στα επεισόδια, αυτά είναι ότι ο γιος μου στα επεισόδια, αλλά αυτή έφυγε από το σπίτι και πήγε στο Σύνταγμα για να του πάει τη ζακέτα του. Γιατί είδε από την τηλεόραση ότι ο γιος πετούσε πέτρα και μολότοφ, δεν φορούσε ζακέτα. Δεν τη διέφερε ότι πετούσε πέτρα και μολότοφ. Να μην κρυώσει το παιδί. Έτσι είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και βάλτε να το δείτε στο Google, άμα βάλετε και Ελληνίδα μάνα ζακέτα θα σας το βγάλει. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν φεύγει και εύκολα. Μπορεί να πάει, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει σε μια ηλικία και είναι 30, 40, 50, 50, 55, να μην πω 60. Και του μιλάς και έρθεις σε επαφή μαζί του και συνεχώς λέει, ας πούμε, γιατί είσαι έτσι, η μάνα μου φταίει. Ο πατέρας μου φταίει. Οι γονείς μου φταίνε. Καλά ρε, μεγάλωσες πια. Έχεις 60 χρονών. Ακόμη η μητέρα σου φταίει. Ακόμη ο πατέρας σου φταίει, ας πούμε. Και όμως, ακόμη εκεί, η μάνα μου και ο πατέρας μου. Ε? Αυτό το σύνδρομο δεν φεύγει, ξέρετε. Ξέρετε, στην Κρήτη εκεί πέρα που είμαι, σε ένα ορεινό χωριό, είχα πάει μία φορά να ξομολογήσω και... Στα ορεινά της Κρήτης, ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως ήμουν λοιπόν εκεί πέρα και εξομολογούσα, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα λοιπόν ένας δίμετρος κρητικός, τεράστιος. Είχε μια τεράστια μουστάκα. Ήταν εδώ πέρα ανοιχτό το στήθος του εδώ πέρα το αποκάμισα. Φορούσε κάτι αλυσίδες, αυτό ήταν το άλλο. Ένα γυλαίκο πέτσινο, στιβάνια, μπότες, ένα κομπολόι μεγάλο. Αυτός 2 μέτρα, εγώ είμαι και κοντούλης, μινιατούρα. Λέω, πάει μέφα για αυτός εδώ πέρα. Ήτανε και βουνά, ξέρετε, εκεί πέρα, βουνά πάνω, μόνοι μας, λίγος κόσμος. Παπα, λέω, τι θα γίνει εδώ πέρα με αυτό, ας πούμε. Λέω, ήρθατε, λέω, να εξομολογηθείτε. Μου λέει, ναι. Λέω, όχι, δεν τα πάμε καλά. Λέω, καθίστε. Κάθετε. Λέω, έχετε κάτι, λέω, να εξομολογηθείτε. Μου λέει, όχι. Λέω, δεν έχετε να εξομολογηθείτε. Μου λέει, όχι. Λέω, γιατί ήρθατε. Λέει, η μαμά μου με έστειλε. Λέω, η μαμά σας έστειλε. Πήρα εγώ θάρρος αμέσως, μου είσαι αξιωματά. Λέω, η μαμά σας έστειλε. Λέω, πόσο χρονών είσαστε. Λέει, 45. Και σας έστειλε, λέει, η μαμά σας. Λέει, ναι. Λέω, μάλιστα, λέω. Καλά, λέω, εντάξει. Σκύψε να σας διαβάσω μια ευχή, λέω, να πάω στο καλό. Ναι. Έτσι είναι όμως. Και ξέρετε ότι έτσι κανείς δεν μπορεί να ενηλικιωθεί ποτέ και δεν μπορεί κανείς να πάρει σοβαρά τη ζωή του και δεν μπορεί κανείς να πάρει σοβαρά και τους άλλους και ταλαιπωρεί τον εαυτό του και ταλαιπωρεί και αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν και στον δρόμο του. Ε, θα ταλαιπωρεί και αυτούς οι οποίοι θα βρεθούν στον δρόμο του. Άρα λοιπόν για να επανέλθουμε, το σημαντικό λοιπόν είναι και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι εάν θα έχουμε προβλήματα. Προβλήματα θα έχουμε. Δεν να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση ότι κάπου υπάρχει ο τέλειος γάμος, ο τέλειος σύντροφος, τα τέλεια παιδιά, η τέλεια απώλεια. Λέτε τώρα εσείς εδώ πέρα, ας πούμε, σε μένα λέτε, α, ήρθα από την Κρήτη, εκεί στην Κρήτη είναι παράδεισος, ας πούμε. Εμείς στην Κρήτη λέμε πόπο, στην Κατερίνη είναι παράδεισος. Εμείς εδώ στον κόσμο λέμε στο Άγιον Όρος είναι τέλεια. Στο Άγιον Όρος λένε στον κόσμο είναι καλά. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Έτσι ήταν μια φορά, ξέρετε, είχαμε πάει σε ένα μοναστήρι με κάτι φίλους και είδαν έναν γέροντα εκεί πέρα και του λένε, γέροντα, του λέει, εδώ πέρα το μοναστήρι σας είναι παράδεισος. Και του λέει, ναι, αλλά στον παράδεισο έπεσε ο Αδάμ και η Εύα. Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το σημαντικό, ότι δεν υπάρχουν, αυτές είναι φαντασιώσεις. Δεν υπάρχει πραγματικότητα. Έτσι πίστευε μία φορά και ένας, ο οποίος, ξέρετε, είχε μία γυναίκα, του είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη του καημένου, είχε υποφέρει πάρα πολύ και πέθανε αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή. Ήταν εκεί πέρα στα συλληπιτήρια βέβαια αυτός. Αληθινή ιστορία αυτό που σας λέω τώρα, έτσι. Ήταν στα συλληπιτήρια, βέβαια μέσα του αυτός κατά βάθος πανηγύριζε. Αλλά εντάξει, έπρεπε κοινωνικά να δείξει ότι πενθεί τέλος πάντων. Μόλις λοιπόν τελείωσε και τελειώσαν όλα, σου λέει, να η ευκαιρία, τώρα είναι η ευκαιρία, εδώ είναι το πεδίο, να πούμε το λαμπρό, η ευκαιρία να ξαναπαντρευτώ. Να ξαναπαντρευτώ και ό,τι δεν έζησα να το ζήσω με τη δεύτερη γυναίκα.
Και παντρεύτηκε όντως, το έκανε. Γιατί πίστευε ότι με μία άλλη γυναίκα θα είναι όλα τελείως διαφορετικά. Όχι διαφορετικά, τέλεια. Τέλεια, προσέξτε. Πέρασαν 2-3 χρόνια, τον είδε ένας φίλος του μετά στον δρόμο, του λέει: Πού είσαι, χάθησε, χάσαμε, παντρεύτηκε και χάθηκες. Λένε: Όντως χάθηκα λίγο. Του λέει: Πώς πάει με την καινούργια γυναίκα. Λέει: Τι να σου λέω, λέει, τα ίδια της συγχωρεμένης. Έτσι. Τι άλλο μπορούσε να είναι δηλαδή, σαν τι να μπορούσε να ήταν. Έτσι είναι η πραγματικότητα της ζωής, με δυσκολίες, με βάσανα. Από τον ένα κάτι λείπει, από τον άλλο κάτι έχει. Η μία γυναίκα έχει κάποιο 5-10 χαρίσματα, η άλλη δεν έχει. Και ούτω καθεξής, και ο κάθε άνθρωπος έτσι είναι. Και ο κάθε τόπος και το κάθε μέρος. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αναζητούμε μία ζωή η οποία δεν έχει προβλήματα, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Το θέμα είναι εάν τα προβλήματα που έχουμε μας πάνε κάπου. Εάν τα βάσανά μου έχουν κάποιο νόημα για μένα. Και αυτό είναι που προσφέρει η πνευματική εν Χριστώ ζωή. Ότι νοηματοδοτεί το βάσανο. Δίνει νόημα στον πόνο του ανθρώπου. Τον πάει κάπου, στον Χριστό, στον Θεό, στο βαθύτερο εαυτό του, στον συνάνθρωπό του και ούτω καθεξής, έτσι. Άρα λοιπόν ο πόνος είναι μια ευκαιρία εξέλιξης του ανθρώπου. Και σκεφτείτε μόνο ότι πάντα πίσω από μεγάλες και ριζικές αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή μας, πάντα εκκρεμεί ένας πόνος. Πάντα πίσω από ένα χάρισμα υπάρχει ένας σταυρός. Πάντα πίσω από ένα επίτευγμα ένας άνθρωπος κουράστηκε. Πάντα πίσω από μια επιτυχία προηγούνται εκατοντάδες αποτυχίες. Για να μπορέσει ένας επιστήμονας να πετύχει και να βγάλει ένα προϊόν ή να καταλήξει ένα συμπέρασμα, έχει αποτύχει εκατοντάδες δεκάδες φορές. Έχει απελπιστεί, έχει πονέσει, έχει σπαζοκεφαλιάσει, έχει αφιερώσει χρόνο. Ένας πρωταθλητής θα στερηθεί πράγματα. Προηγείται πάντα μία δοκιμασία, ένας πόνος. Οπότε ο πόνος στη ζωή μας είναι εξελικτικό στοιχείο. Κάπου μας πάει ο πόνος. Το σημαντικό είναι να διαλέξουμε εμείς πού θέλουμε να μας πάει αυτός ο πόνος. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι ο πόνος είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις αξίες μας. Δηλαδή να δούμε εάν ο τρόπος με τον οποίο ζούσαμε και υπήρχαμε και πορευόμαστε μας πήγε κάπου. Αυτό μόνο ο πόνος μπορεί να το κάνει, μόνο μια καταστροφή μπορεί να το κάνει αυτό. Και εκεί ακριβώς είναι το μυστήριο της σιωπής του Θεού. Τις προάλλες μου έλεγε μια κοπέλα ότι έχω, μου λέει, τώρα πολύ καιρό θλίψη, δεν είμαι καλά, δεν έχω όρεξη, πονάει το σώμα μου. Δεν έχω όρεξη να βγω έξω, να μιλήσω με κανέναν άνθρωπο. Απαρηγόρηταν πραγματικά. Και μου λέει, παρακαλώ το Θεό, μου λέει, είμαι, μου λέει, εδώ πέρα μέσα κλεισμένη στο δωμάτιό μου και παρακαλώ, μου λέει, το Θεό να έρθει να με βοηθήσει. Της λέω ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να έρθει. Δεν πρόκειται να έρθει. Και δεν πρόκειται να έρθει ακριβώς γιατί στην πραγματικότητα η κοπέλα αυτή και όλοι εμείς, γιατί όλοι έχουμε περάσει από τις φάσεις, δεν ζητούμε το Θεό εκείνη τη στιγμή. Ζητούμε απλώς ένα δεκανίκι να στηριχτούμε στα πόδια μας, αλλά δεν ζητούμε τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός δεν θα έρθει γιατί ο Θεός θέλει να σ' αναγκάσει μέσα από αυτήν την οριακή κατάσταση να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη ζωή. Άμα έρθει εκείνη τη στιγμή θα σε καταστρέψει. Γι' αυτό και σιωπά. Δεν είναι σιωπή αυτή. Είναι η απάντηση του Θεού. Η σιωπή του είναι ο τρόπος που μιλάει ο Θεός για να μπορέσει να σε οδηγήσει κάπου. Να σε πάει παρακάτω. Ο Θεός, όπως λέει και η παροιμία, δεν θα σε μάθει, δεν θα σου φέρνει ψάρια. Θα σε μάθει να ψαρεύεις ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει να τα βρεις τα πράγματα έτοιμα. Θέλει να σε εκπαιδεύσει, να σε οριμάσει, να σε φτάσει σε μια κατάσταση όπου πραγματικά θα έχεις μάθει την τέχνη της ζωής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε μέσα στην οριμότητά μας και να το συνειδητοποιήσουμε. Και όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός ποτέ δεν θα σου δώσει κάτι το οποίο ήδη το έχει προσφέρει. Δηλαδή ζητάς να σου φέρει ο Θεός ένα ποτήρι νερό, ενώ ο Θεός σου έχει δώσει την πηγή. Ορίστε, πήγαινε, βάλε νερό.
Ο Γιώργος Μιλιανός έλεγε ότι ο Θεός ήδη έχει προσφέρει τα πράγματα. Ζητάς να έχεις χαρά, μα ο Θεός σου έχει δώσει τη δυνατότητα να έχεις χαρά. Να συνδέεσαι με τους ανθρώπους, να είσαι επαφή με τους ανθρώπους, να αλληλεπιδράς, να ζεις, να χαίρεσαι. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τα πάντα να τα χαίρεστε. Τη θάλασσα, τα βουνά, το μπάνιο, το φαγητό, τις σχέσεις, τα πάντα να είναι αιτία ζωής, αιτία χαράς, αιτία δοξολογίας. Η πιο απλή λεπτομέρεια να είναι αιτία για δοξολογία. Στα έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι άμα είσαι σε μία έρημο και δεν βρίσκεις νερό να πιεις, μην περιμένεις, λέει ο Θεός, να σου βρει νερό, άμα αν δεν σε δει να ψάχνεις, να σκάβεις, να παλεύεις, δεν θα βρει, δεν θα σου δώσει έτσι. Θα ζητήσει πρώτα από σένα να ενεργοποιηθείς, να δει την επιθυμία σου να δουλεύει, να δει να πάλεται η ζωή σου, να ζεις. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Σε θέλει να ζεις, να υπάρχεις. Και όχι απλά να είσαι ένα φάντασμα της ζωής, μια σκιά της ζωής. Για να δούμε και λίγο την ώρα. Ωραία. Το άλλο που έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε είναι ότι θα πρέπει αυτόν τον πόνο που διαλέξαμε στη ζωή μας, να το πούμε έτσι, θα πρέπει να μάθουμε να τον συντηρούμε αυτόν τον πόνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής, ότι η χαρά και η ευτυχία στη ζωή μας είναι μία επιλογή, ξέρετε. Επιλέγω στη ζωή να είμαι ευτυχισμένος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εάν στη ζωή περιμένεις πότε όλα θα είναι τέλεια και ιδανικές οι συνθήκες για να γελάσεις, εσύ δεν πρέπει να γελάσεις ποτέ. Δεν υπάρχει μια ζωή η οποία είναι όλα τέλεια ή χωρίς προβλήματα. Εμείς τι λέμε διαρκώς? Λέμε πώς να είμαι πάτερ καλά αφού έχω αρρώστια, πώς να είμαι καλά που δεν έχω λεφτά, πώς να είμαι καλά που έχω μια γυναίκα δύσκολη, πώς να είμαι καλά που έχω ένα δύστροπο άνδρα, πώς να είμαι καλά ή χαρούμενη αφού έχω δυσκολίες στο σπίτι με τα παιδιά μου ή με τους συναδέλφους μου. Μα αυτό το αλλά και το διότι δεν σταματάει ποτέ, ξέρετε. Ποτέ δεν σταματάει. Πάντα θα βρίσκεις ένα αλλά και ένα ίσως και ένα διότι για να αναβάλεις τη χαρά από τη ζωή σου. Και θα φύγει όλη η ζωή σου και ποτέ δεν θα είσαι χαρούμενος. Και ποτέ δεν θα επιλέξεις τη ζωή. Πρέπει να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να περπατάμε το μονοπάτι της ζωής και ας μην είναι όλα τέλεια στη ζωή μας. Δεν περιμένουμε να γίνουν όλα τέλεια. Ξεκινάμε ήδη να περπατάμε. Εμείς θέλουμε όλα να τα έχουμε ελέγξει, να τα έχουμε τακτοποιήσει, να τα έχουμε μετρήσει, να είναι όλα σε κουτάκια, να είναι όλες έτοιμες οι απαντήσεις και μετά να ζήσουμε και μετά να περπατήσουμε. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Θα περάσει όλη η ζωή μας. Θα χαθούν οι στιγμές, θα δολοφονήσουμε τη ζωή μας και τις μέρες μας και η ζωή μας θα γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο. Ένα απέραντο νεκροταφείο από δολοφονημένες στιγμές, από δολοφονημένες ημέρες που ο Θεός μας τις έδωσε για να ζήσουμε και να υπάρξουμε σε σχέση με εκείνον, με τον εαυτό μας, με τους άλλους, και εμείς απλά θα περιμένουμε μια φαντασιακή τελειότητα. Ενώ αυτό δεν υπάρχει. Ενώ η ομορφιά είναι στο λίγο που γίνεται με τη χάρη του Θεού πολύ, στο απλό, στο καθημερινό, έτσι. Εκεί μέσα κρύβεται όλη η ουσία. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να πάρουμε μια απόφαση, να πούμε ότι ο πόνος, το νόημα, η αξία που εγώ θέλω να πονέσω είναι αυτή. Είναι ο Χριστός. Είναι η φιλία. Είναι η τιμιότητα. Είναι η αρετή. Δεν ξέρω τι. Αλλά πρέπει να βρω αυτόν τον πόνο τον οποίο θέλω να αγκαλιάσω. Το σταυρό που θα αγκαλιάσω για να έρθει η Ανάσταση. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εστιάσω σε αυτό, να μην τα εγκαταλείψω με τις δυσκολίες τις πρώτες. Να μην αφήσω αυτόν τον αγώνα, επειδή δεν έχω όρεξη σήμερα, επειδή νιώθω δεν ξέρω πώς αυτή τη φάση της ζωής μου. Μου έλεγε ένας γέροντας του Άγιον Όρος, ότι θα έρθουν στιγμές στη ζωή σου που θα έχεις πάρα πολύ χάρη. Χαρά, ευλογία, κατάνοιξη, όρεξη για προσευχή, όρεξη για εκκλησιασμό, για μελέτη βιβλίων πατερικών, θρησκευτικών, θεολογικών. Θα έρθει όμως και στιγμή που δεν θα νιώθεις καμία όρεξη για όλα αυτά τα πράγματα. Που θα έχεις μια αγκηδία, μια βαρεμάρα, μια αδιαφορία, μια ψυχρότητα μες στην καρδιά σου, που δεν θα έχεις όρεξη να πεις τίποτα. Αλλά πρόσεξε, μου λέει, ακόμη και τότε που θα νιώθεις έτσι, το ραντεβού με το Θεό δεν θα το αφήνεις.
θα βάλεις μέσα στη μέρα σου ένα ραντεβού με τον Θεό και θα λες ότι κάθε μέρα για 5, για 10, δεν ξέρω καθένας τις αντοχές του και έτσι την ιδιαιτερότητά του, αλλά θα έχω ένα ραντεβού με τον Θεό που θέλω να μελετήσω κάτι, θέλω να κάνω ένα κομποσκήνι, θέλω να πω το απόδειπνο, να με τους χαιρετήσω, δεν ξέρω τι. Αλλά θα πηγαίνεις και όταν δεν είσαι καλά, πάλι θα πηγαίνεις και δεν θα κάνεις τίποτα. Τίποτα. Κάτσε εκεί μόνο. Γονάτισε, ξάπλωσε, χάμω, δεν ξέρω τι κάνεις. Και πες του Θεού, είμαι κουρέλι. Δεν έχω δύναμη να σου πω τίποτα. Και ούτε όρεξε εγώ να σου πω. Δεν θέλω να σου πω. Αλλά πες το, πήγαινε, κάνε το προσευχή και αυτό. Και αυτό μετάλλαξε το σε προσευχή. Πήγε μια φορά μια γυναίκα στο γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Στο μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας. Και της λέει, έχω χάσει, έχω καιρό να σε δω στην ενορία, στην εκκλησία. Πού είσαι, χάθηκες, της λέει. Λέω, δεν έχω και πολύ όρεξη να έρθω. Και λέει, και να σου πω και κάτι, άμα έρθω, πιο πολύ θα τα βάλω με τον Θεό παρά που θα τον δοξολογήσω. Του έχω μεγάλα παράπονα και του έχω και πολύ... Ναι, του έχω μέσα μου. Της λέει, δεν βγάζει, της λέει. Έλα με αυτό. Και πες του τα. Βγάλ το από μέσα σου όλο αυτό που νιώθεις. Κοινώνησέ το, κάν το σχέση. Μα δείτε το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι τι είναι. Το μισό είναι δοξολογία και ευχαριστία και το άλλο είναι μία μάχη και πάλι με τον Θεό. Μιλάει, του λέει, Θεό, πού είσαι, του λέει, χάθηκες. Με εδώ με κατατρώνει η εχθρή μου, εδώ με καταποντίζομαι, χάνομαι και εσύ είσαι απόν και εσύ δεν κάνεις τίποτα και με αφήνεις και με τρώνει η εχθρή μου και με επιβουλεύονται και με συκοφαντούν. Μαλώνει. Ο γέροντας Σοφρόνης μάλιστα έλεγε ότι πολλές φορές λέει η προσευχή μου, ακούστε τι ρεπτό λέγε, πολλές φορές λέει η προσευχή μου παίρνει, λέει, τα χαρακτηριστικά της μάχης. Ερίζω, λέει, ερίζω με το Θεό. Φτάνω λέει, πολλές φορές να γίνομαι θεομάχος. Παλεύω μαζί του. Τα βάζω μαζί του. Ναι. Αλλά αυτό είναι σχέση. Σε μία σχέση, σε μία πραγματική σχέση, πρέπει να μάθω να λέω όχι, αλλά να ακούω και το όχι του άλλου. Να είμαι έτοιμος να ακούσω και το όχι του άλλου. Σε μια σχέση πραγματική λέω αυτά που με ενοχλούν. Λέω αυτά τα οποία με πειράζουν. Λέω στον άλλο δεν είμαι καλά. Η σχέση πραγματική είναι μια σχέση κειμένουσα, ταλαντεύουσα. Μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται. Πότε είμαστε καλά, πότε δεν είμαστε καλά. Μαλώνουμε, τα βρίσκουμε. Υπάρχει καμία σχέση φυσιολογική η οποία να μην έχει εντάσεις? Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Δεν υπάρχει. Εκτός αν είναι άρρωστη. Έτσι. Εκτός αν είναι άρρωστη. Ήταν μια φορά με ένας... Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν... Ο άντρας της με έλεγε, μου λέει, πάτε, δεν τον έχω δει μια φορά, μου λέει, να γελάει. Τόσα χρόνια μου λέει, μαζί δεν τον έχω δει, μου λέει, να μου χαμογελάει ποτέ. Α, είμαι μουντρούχης, μου λέει, συνέχεια. Τίποτα, μου λέει. Έτσι, μια ζωή σπάνια μου λέει, τον θυμάμαι να χαμογελάσω 2-3 φορές. Και γεράσαμε, λέει, και τώρα στα γερδιά. Μια μέρα μου λέει, τον βλέπω εκεί που καθόμαστε, μου λέει, μέσα στο σαλόνι. Εκεί που τον βλέπω στο καθόμαστε, τον βλέπω, μου λέει, στα 2 μέτρα πέρα στην άλλη καρέκλα και μου χαμογελούσε. Και λέω, δόξα σε ο Θεός. Μου χαμογέλασε, δόξα σε ο Θεός. Και χάρηκα, λέω, ήρθε η χάρη σας, ήρθε η χάρη του Θεού. Θαύμα. Λέω, τι ωραία, μου χαμογελάει. Αλλά μετά μου λέει, πέρασε, μου λέει, μισό λεπτό και ακόμη χαμογελούσε. Και πήγε ένα λεπτό και ακόμη χαμογελούσε. Και πήγε ενάμιση και ακόμη χαμογελούσε. Και τελικά, πάτερ μου, λέει, είχε πάθει εγκεφαλικό. Είχε μείνει έτσι ο άνθρωπος. Κόλλησε εκεί. Έμεινε εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει καμία σχέση όπου να μην υπάρχει, λοιπόν, όλη αυτή η πάλουσα κατάσταση? Δεν υπάρχει. Μάλιστα θυμάμαι μια κυρία που ερχόταν και μου έλεγε, μου λέει, τον άντρα μου δεν τον μπορώ, μου λέει, άλλο. Και τους λέει, γιατί δεν μπορείς, λέω, είναι ευβίαιος, μου λέει, καθόλου. Λέω, σε βρίζει, λέει, καθόλου. Λέω, τι, γυρνάει, λείπει, παίζει τζόχο, μου λέει, όχι, 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 μου λέει, τέλειος. Λέω, αυτός είναι ιδανικός σύζυγος. Μου λέει, δεν μπορώ εγώ. Λέω, γιατί? Λέει, μου λέει, πάτερ μου, λέει, γιατί? Γιατί, μου λέει, πάτερ μου, εκεί που τον βάζεις, εκεί κάθεται. Άμα του βάλεις να φάει, τρώει. Λείπω, μου λέει, πάτερ, λείπω από το σπίτι μου, λέει, γυρνάω όλη μέρα και λέω, τώρα πάω σπίτι, θα με... Και μπαίνω, μου λέει, καλώς, τι κάνεις?
Βγαίνω με τις φίλες μου, βγαίνω, μου λέει, με τις φίλες μου, βγαίνω με τις φίλες μου και αργούμε λίγο, πάμε, μου λέει, να πιούμε έτσι κάτι, αυτό καμιά φορά, και αργούμε να γυρίσουμε και πάει 12, 12, μισή μία, λέω, τώρα που θα πάω σπίτι, και μπαίνω και λέει, καλώς την, καλά πέρασες. Λέω, δεν χαίρεσαι, μου λέει, πάτε, δεν χαίρομαι, μου λέει, διότι μου λέει, ήθελα και λίγο έτσι, ρε παιδί μου, λέει, έτσι λίγο να νευριάσει, να θυμώσει, να ζηλέψει, μου λέει, λίγο, να με διεκδικήσει, να νιώσω ότι είμαι ποθητή, ότι με θέλει, ότι... Τι είπα, πατέρα μου, λέει, βγαίνω ξανθιά το πρωί, τίποτα, μπαίνω με μαύρα μαλλιά, τίποτα. Και καραφλή, μου λέει, να μείνω, το ίδιο, δεν αλλάζει, μου λέει. Και αυτό, βλέπετε, δεν είναι... Και αυτό είναι βάσανο, έτσι μην νομίζετε. Όσο βάσανο είναι να έχεις κάποιον να σε βρίζει, να σου φωνάζει, να σε κάνει, άλλο τόσο είναι και αυτό, μην νομίζετε. Και αυτό είναι από την πολλή ησυχία σου, γιατί ανησυχία. Δεν μπορείς. Τόσο ησυχία, τόσο flat όλα. Θέλεις και κάπως, ρε παιδί μου, στη ζωή σου να υπάρξει. Οπότε η σχέση μας, αν περάσουμε τώρα και στο πνευματικό κομμάτι, η σχέση μας με τον Θεό χρειάζεται να πάλεται. Χρειάζεται να είναι μια σχέση φυσιολογική, και αυτό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Πρέπει τα πάντα να γίνονται προσευχή, ακόμη και οι στιγμές αυτές οι πολύ δύσκολες. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η εστίαση που θα κάνουμε για να σηκώσουμε αυτό το σταυρό, δηλαδή εκεί που θα αφοσιωθούμε και εκεί που θα διαλέξουμε να πονέσουμε γιατί έχει αξία και νόημα για μας εξέλιξης, χρειάζεται και αφοσίωση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι εγώ αν έρθω 5 φορές, 10 φορές στην Κατερίνη, αλλά μείνω ένα βράδυ και φύγω, την Κατερίνη δεν θα τη μάθω ποτέ. Ποτέ. Εγώ έχω πάει πόσες φορές στο Βόλο, έχω κάνει ομιλίες, δεν ξέρω τι είναι ο Βόλος. Γιατί, για να μάθεις την Κατερίνη, δεν θα κάτσεις μόνο με ένα βράδυ και θα πας ωραία να περάσεις, να χαρείς και τέρμα και φύγαμε, να κάτσεις να φάσεις το κρύο της. Να περάσεις να φάσεις τις νύχτες τις δύσκολες. Αν πας στη Θεσσαλονίκη, που την ξέρω καλύτερα, δεν ξέρω και καλά πράγματα, να φας το κυκλοφοριακό της. Να περιμένεις μια ζωή το μετρό που θα έρθει. Να είσαι γενικότερα στις λύπες, στις δύσκολες στιγμές, στις λιακάδες και στις βροχές της, στα κρύα και στις ζέστες της. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τη γνωρίσεις και να πεις, την ξέρω αυτήν. Κατά τον ίδιο τρόπο, για να μπορέσω να αναγνωρίσω ένα σκοπό, θα πρέπει να αφοσιωθώ στο Θεό. Στο Θεό πρέπει... Αυτό είναι το τέλος. Πρέπει να αφοσιωθώ στο Θεό, έτσι. Είσαι έναν άνθρωπο, στον έρωτα, στο γάμο, στο οτιδήποτε. Εάν αλλάζω διαρκώς συντρόφους, δεν θα μάθω κανένα, δεν θα γνωρίσω κανένα. Χρειάζεται να μείνω εκεί. Δεν μπορώ να ζητάω μόνο τις εκστατικές στιγμές του συντρόφου μου. Θα πρέπει να υποφέρω και τη σιωπή του. Θα πρέπει να υποφέρω και τις δυσκολίες του. Στη Σιμωνόπετρα, ξέρετε, ο μακαριστός, ο Όσιος Γέροντας Ημιλιανός, όταν κάποιος πήγαινε και ήθελε να γίνει μοναχός, πέρα ότι έβλεπε και έκρινε τον ενθουσιασμό του, το ζήλο του για την προσευχή, για τις μετάνοιες, για τις ακολουθίες, για τις νηστείες, πέραν τούτου, του έλεγε, καλά, όλα αυτά είναι ευλογημένα, πολύ ωραία. Αλλά εγώ θέλω να σε δω και πώς συμπεριφέρεσαι με τους άλλους μοναχούς. Να σε δω και πώς ζεις εδώ μέσα. Να σε δω και πώς θα αντιμετωπίσεις τον άλλον, ο οποίος δεν θα σου γελάει κάθε μέρα, ξέρεις. Θα έρθει και μια μέρα που δεν θα έχει τις καλές του. Θα έχει τις στραβές του. Και εσύ, και αυτός, να δούμε εδώ μέσα. Γιατί εδώ μέσα καλείσαι να φανερώσεις τον Χριστό, την ταπείνωση, την ανοχή, την υπομονή. Το ίδιο και εμείς. Ο πόνος λοιπόν και το βάσανο που θα διαλέξουμε και ο σταυρός που θα διαλέξουμε και η υπομονή που θα κάνουμε σε μια δοκιμασία έχει μεγάλη σημασία για μας να είναι εστιασμένο, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό το οποίο θα κάνουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς γενικότερα ζητάμε πολλά πράγματα και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε πολλά πράγματα. Ζητάμε, ας πούμε, διαβάζουμε ένα βιβλίο πνευματικό. Βλέπουμε τις εμπειρίες των Αγίων, βλέπουμε τις εμπειρίες των Οσίων και θέλουμε και εμείς αυτά να τα γευτούμε, αλλά δεν θέλουμε όμως το σταυρό που έχουν αυτά από πίσω. Ζηλεύουμε και λέμε τι ωραίο ο Άγιος Παΐσιος, αλλά ποιος θέλει να πάρει τη ζωή του Αγίου Παϊσίου? Ποιος θέλει να την πάρει? Θέλουμε να πάρουμε μόνο το αποτέλεσμα. Θέλουμε να πάρουμε τον καρπό, αλλά αυτός ο καρπός δεν ήρθε έτσι.
Λέμε πω, τι ωραία ο Άγιος Πορφύριος, τι χαρίσματα ήταν αυτά που είχε. Ναι, αλλά άμα θέλεις να πάρεις το Αγίου Πορφυρίου, τα χαρίσματα θα πάρεις όλο το πακετάκι μαζί. Ε, βέβαια. Θα πάρεις όλο το πακέτο, θα πάρεις και τις ασθένειες και τα προβλήματα και τη μοναξιά και το ένα και το άλλο. Όλα θα τα πάρεις μαζί. Δεν μπορείς να επιλεκτικά. Εμείς λοιπόν πολλές φορές θέλουμε στη ζωή μας ένα εκπληκτικό σώμα, αλλά δεν θέλουμε να πάμε στο γυμναστήριο. Έτσι ένας φίλος μου, ο οποίος μου λέει, το μάθημα μου λέει, γράφτηκα μου λέει στο γυμναστήριο. Του λέω, μπράβο, αλλά δεν βλέπω λέω καμιά αλλαγή. Μου λέει, γιατί πρέπει να πηγαίνω, μου λέει κιόλας. Λέω, όχι, θα κάθεσαι, λέω, σπίτι, θα δυνατήσω το σπίτι. Ε, έτσι είναι. Εμείς θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε κέρδη, δεν ξέρω τι, αλλά θέλουμε λίγη δουλειά. Θέλουμε λίγη δουλειά. Είχε καθόλου. Είχε καθόλου. Έτσι, βέβαια. Θέλουμε, ας πούμε, αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν θέλουμε ευθύνες. Θέλουμε να έχουμε μία σχέση, ας πούμε, πολύ καλή με τη σύζυγό μας, να έχουμε μία καλή ερωτική ζωή, αλλά δεν θέλουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν θέλουμε κουβέντες, δεν θέλουμε να μας μιλάει. Δεν λέμε στα μάτια, δεν μπορώ να σ' ακούω. Μα κάτσε, μισό λεπτό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ε? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να έχει μία σεξουαλική ζωή καλή, ξεκινάει από το πρωί για να μπορέσει να γίνει. Δεν μπορεί όλη μέρα να τη βρίζεις, να τη μειώνεις, να την έχεις στο περιθώριο, να την υποτιμάς με τον ένα ή άλλο τρόπο και μετά να θέλεις αυτή τη ζωή, την ερωτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να αντέξεις και τις σιωπές της. Λέω, δεν μπορώ να σ' ακούω, λέει, άστο, μη μιλάς καλύτερα. Ε? Δεν είναι, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να μπεις στον κόσμο του άλλου. Του άντρα, της γυναίκας, δεν έχει σημασία. Έτσι, δεν έχει σημασία. Του άντρα, της γυναίκας, να ακούσεις, να περάσεις τα δύσκολα. Λέει, πάτερ μου, λέει, τον ψυχολόγο θα της κάνω. Ε, ναι, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να μπεις σε όλα αυτά μέσα. Δεν μπορείς μόνο να θέλεις να παίρνεις χωρίς να είσαι έτοιμος να δώσεις τίποτα απολύτως. Και για τίποτα να μην αφοσιωθείς. Και βέβαια θέλουμε τη χάρη του Θεού χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη άσκηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είχα κι άλλα να σας πω, αλλά θα το κλείσουμε σιγά σιγά. Για να αφήσουμε λίγο χρόνο, όπως είπαμε εδώ πέρα, για να αν υπάρξουν κάποια ερωτήματα. Δεν ξέρω αν κάτι θεωρώ πάρα πολύ, το οποίο έτσι θα ήθελα να μην το αφήσω. Εντάξει, πολλά σημαντικά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, αλλά ίσως μας δοθεί ευκαιρία και η δυνατότητα με τις ερωτήσεις που θα κάνετε, με τις απορίες που θα έχετε, να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Βέβαια, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ οι απορίες μας να είναι πάνω στο θέμα μας. Είναι σημαντικό αυτό, το λέω πάντοτε και παντού που πηγαίνω, έτσι. Γιατί καμιά φορά με την ευκαιρία που με βλέπουν, ρωτάνε τα πάντα. Στις φοράς είχα πάει σε μια ομιλία στην Αθήνα και όταν τελείωσε τώρα η ομιλία, καλή ώρα, ας πούμε, λέω, όποιος έχει λέω κάποια απορία, κάτι θέλετε να κοβδιάσουμε. Πετάχτηκε λοιπόν ένας αμέσως ένα ελαττήριο πάνω, ε. Λέω μπράβο, λέω ζήλο. Πολύ ωραία, λέω. Και παίρνει το λόγο και μου λέει, πάτερ μου λέει, όση ώρα μιλάς, αλλά όση ώρα μου λέει μιλάς, με κατατρώει ένα ερώτημα, μου λέει. Λέω, τι λες ρε παιδί, μέσα μου το παιδί το πράγμα. Μέσα μου λέω, μπράβο, τον θαύμασα. Λέω, έπιασε τόπο η ομιλία μου. Δόξασε ο Θεός, λέω. Για να τον κατατρώει τόση ώρα, λέω, όση ώρα μιλάω εγώ, αυτό να δουλεύει μέσα του, σημαίνει ότι έχω, λέω, σπείρει ζυμώσεις. Γίνονται ζυμώσεις. Και μου λέει, πάτερ, όση ώρα μιλάς, θέλω να σε ρωτήσω, μια και είσαι από την Κρήτη, τι τιμή έχει το λάδι στην Κρήτη? Λέω, μάλιστα. Λέω, τώρα που έφυγα, λέω, ήταν στα 2,5 ευρώ, λέω, δεν ξέρω, λέω, πώς θα το έχω αφήσει. Γι' αυτό λοιπόν να αφήσουμε τώρα χρόνο και όποιος θέλει κάτι να κουβεντιάσουμε ή να ρωτήσουμε πάνω σε αυτά που είπαμε. Νομίζω ότι μείναμε όλοι ικανοποιημένοι και μια που ήταν η πρώτη φορά του πατρός Χαραλάμπους στη Σχολή Γονέων. Βέβαια το επόμενο πρόγραμμα, όπως σας έχω πει, έχει κλείσει, αλλά θα πρέπει μετά από 2 χρόνια, πρώτα Θεός, το 2022 να σας έχουμε ξανά μαζί μας και θα ήθελα να δεσμευτείτε. Να ζούμε μέχρι τώρα. Εάν σας άρεσε η εκδήλωση. Ναι. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς, μας παρακολουθούσαν από το Λος Άντζελες, από το Μόναχο, από το Τορόντο, από την Κύπρο. Κάναμε live streaming. Οπότε μέσα από το διαδίκτυο, ξέρετε, όλες οι ομιλίες ταξιδεύουν σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, το οποίο ίσως είναι και σημαντικότερο, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τον ομιλητή απευθείας. Αλλά να παρακαλέσω πρώτα τον ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Δημινά, να δώσει το επαιτειακό μας λεύκομα στον ομιλητή μας. Ράτε κύριε Δημινά, όσοι δεν το έχετε πάρει, υπάρχει έξω μαζί με τα βιβλία κιόλας τα οποία έχει εκδώσει ο π.
Πατήρ Χαράλαμπος, μπορείτε να προμηθευτείτε έξω από την είσοδο. Ελάτε λίγο μπροστά για να σας πάρει. Ελάτε μπροστά. Ναι. Και από τη σχολή γονέων θα σας δώσουμε και την αναμνηστική πλακέτα. Μετά από 2 Δευτέρες θα είναι η επόμενη μας εκδήλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα είναι εγκεφαλικός θάνατος και μεταμόσχευση οργάνων. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, τέος καθηγητής πυρηνικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Απιθύτα. Ήδη το θέμα αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεχθήκαμε από ενώσεις εταιρείες μεταμοσχεύσεων κάποιες παρατηρήσεις, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Άλλοι είναι υπέρ, άλλοι είναι κατά, άλλοι είναι έτσι και έτσι. Οπότε σας περιμένουμε πρώτα Θεός την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στην ομιλία του κυρίου Καρακατσάνη για τις μεταμοσχεύσεις και τον εγκεφαλικό θάνατο. Ερωτήσεις, έλατε κύριε Τιμινά, στο βήμα. Η ομιλία σας, Πάτερ Χαράλαμπε, ήταν πράγματι πάρα πολύ τεκμηριωμένη και διεθνισμένη, μάλιστα, και με τα ωραία, τα χαριτωμένα περιστατικά τα οποία μας αναφέρατε. Βέβαια, εσείς τα βλέπετε ως πνευματικός, ως ιερωμένος. Εγώ, επειδή επί 40 χρόνια άσκησα μάχημη δικηγορία, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό το θέμα του πόνου που αναφέρατε, γιατί έχω αντικρίσει και εγώ πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν πονεμένοι και ζητούσαν να τους δώσω κάποια εξήγηση. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είχαν φέρει στον κόσμο κάποια παιδιά με αναπηρία, άνθρωποι οι οποίοι είχαν μικρό παιδί που το είχαν άρρωστο από καρκίνο και πολλά άλλα. Βέβαια, μιλάμε και για τον ψυχικό πόνο, αν κατάλαβα καλά, όχι μόνο τον σωματικό. Και ήθελα να ερωτήσω, καταρχήν είπατε σωστά ότι ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του πόνου, ούτε είναι αυτός που προκαλεί τον πόνο. Υπάρχει κάποια διαρχία, υπάρχει δηλαδή κάποιος άλλος, αυτό που λέμε διάβολος, ξέρω εγώ, σατανάς, που δημιουργεί τον πόνο στον άνθρωπο, αφού δεν το δημιουργεί ο Θεός. Και ένα δεύτερο, τα μικρά παιδιά, τα οποία υποφέρουν από πόνο, στο τι μπορεί να συμβάλλει, δεν λέω τώρα ότι για τους γονείς, ότι θέλουν να τους κάνει ο Θεός, εν πάση περιπτώσει τους δίνει ένα παιδί το οποίο είναι άρρωστο, ίσως να γίνουν καλύτεροι. Αλλά το μικρό το παιδί, γιατί να υποφέρει, το οποίο δεν έχει κάνει ούτε αμαρτία, ούτε έχει κάποιο άλλο, ας πούμε, κάποιον άλλο σκοπό να εξυπηρετήσει αυτό το μικρό το παιδί, ο πόνος. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε πώς το εννοώ. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να δώσω εξήγηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Και προσπαθούσα με άλλον τρόπο να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν τελικά. Αυτή ήταν η δικιά μου η απορία. Ευχαριστούμε, κύριε Δημινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι σωστά απαντούσατε στους ανθρώπους, γιατί ακριβώς για τους πατέρες της Εκκλησίας ο πόνος είναι ένα μυστήριο. Και μάλιστα σε τέτοιες περιπτώσεις όπου έχουμε παιδιά, που έχουμε ανθρώπους νέους, που εμείς δεν μπορούμε να βρούμε προφανές αιτίες και ερμηνείες. Γιατί καμιά φορά, βλέποντας τη ζωή μας, το βίο μας, λέμε ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου είναι αποτέλεσμα μιας πράξης που έκανα στο παρελθόν, κάτι που μιας άστοχης ενέργειας και κάπως τώρα ήρθε αυτό σαν αποτέλεσμα. Πολλές φορές δεν είναι προφανέστατο η αιτία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεται. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, ξέρετε, και ο Απόστολος Παύλος
προσπάθησε να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο που λέμε στη θεολογία, το φαινόμενο της, την υπόθεση της θεοδικίας. Ε? Δηλαδή τα κρίματα του Θεού, όπως λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Αντώνιος λέει στη Φιλοκαλία εκεί πέρα στις πρώτες σελίδες της ότι προσπάθησε να μπει μέσα σε αυτό το μυστήριο και άκουσε, λέει, φωνή συνειδήσεως εσωτερικής, άκουσε τη φωνή του Θεού μέσα του ως ηχό να του λέει «Αντώνιε, δεν σε συμφέρει να μάθεις». Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, εκ της Αγίας Γραφής, είχε βιώσει, ας πούμε, την εμπειρία του Παραδείσου, μέχρι εβδόμου ουρανού που λέει, ας πούμε, είχε αυτή την εμπειρία της έσχατης πραγματικότητας, της ολοκλήρωσης της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Απόστολος Παύλος και αυτός ο ίδιος λέει έπεσε σε άβυσο όταν πήγε να ερμηνεύσει, να εξηγήσει, να δώσει μια λογική ή λογικοφανή ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει χιλιάδες σελίδες ερμηνευτικές πάνω σε όλη την Αγία Γραφή, και αυτός ο ίδιος ομολογεί ότι δυσκολευόταν πολλές φορές να μπορέσει να κατανοήσει. Άλλοι πατέρες προσπαθούν με διαφόρους τρόπους, και βλέπετε, αν διαβάσει κανείς συνθετικά, ας πούμε, έτσι το δει, προσπαθούν να ερμηνεύσουν γεγονότα. Η ουσία είναι μία, ότι η γνωστική μας και γνωσιακή δυνατότητα του εγκεφάλου μας δεν μπορεί να φτάσει στο βάθος αυτών των πραγμάτων. Η ζωή, ο πόνος, ο θάνατος παραμένουν πάντα μυστήριο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε απολύτως. Μπορώ τώρα κι εγώ εδώ να σας δώσω πάρα πολλές ερμηνείες. Να αρχίσω να σας λέω τι έχω διαβάσει και ποια μου έχουν φανεί πιστικά ή μη πιστικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Εγώ εκεί που κατέληξα μετά από χρόνια που μελετούσα και προσπαθούσα είναι ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να μένουμε στο μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Δηλαδή να μην μπαίνουμε στην ανάγκη της ερμηνείας. Να μην θέλουμε όλα να τα καταλάβουμε, όχι γιατί είναι κακό ή είναι αμαρτία, γιατί δεν έχουμε το γνωστικό αντικείμενο να τα καταλάβουμε. Ο εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιους είδους ερμηνείες. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο άνθρωπος εκ της φύσεώς του, με το γνωστικό αντικείμενο που έχει, του νου δηλαδή που ερμηνεύει την πραγματικότητα, μέσα από τις αισθήσεις του, και μέσα από το χώρο και το χρόνο, το συγκεκριμένο, το χωρόχρονο αυτών των αισθήσεων που ζούμε, ο άνθρωπος δεν έχει την εμπειρία και την αποκάλυψη όλης της αλήθειας. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μερική γνώση. Παραδείγματος χάρη, τώρα είμαστε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να είμαστε και αλλού. Δηλαδή δεσμευόμαστε από το χώρο, είμαστε εδώ σε ένα χώρο, και από το χρόνο, από την ώρα που είμαστε τώρα εδώ. Δεν μπορούμε να είμαστε και εδώ και κάπου άλλου. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώση και τι γίνεται έξω από αυτή την αίθουσα. Μπορούμε να φανταστούμε. Μπορούμε να κάνουμε εικασίες τι μπορεί να γίνεται απ' έξω. Αλλά γνώση δεν μπορούμε να έχουμε. Ο Θεός όμως έχει την καθολική ερμηνεία και γνώση των πραγμάτων. Ο Θεός ξέρει και τι γίνεται έξω από εδώ. Από αυτό που εμείς βλέπουμε μόνο. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε ένα άρρωστο παιδί. Πονάμε. Πονάμε. Αισθανόμαστε δυσφορία, δύσκολα συναισθήματα, σκέψεις κατακλείζουν την ύπαρξή μας. Πληγώνεται η ύπαρξή μας βεβαίως. Αλλά εμείς βλέπουμε μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ούτε το πριν ούτε το μετά. Γνωρίζουμε μόνο αυτή την πραγματικότητα, η οποία μας πληγώνει και είναι ανθρώπινο αυτό. Οπότε εκεί η μοναδική λύση είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Δηλαδή σε εκείνον που ξέρει κάτι πέρα από όλα αυτά που εμείς βλέπουμε. Που γνωρίζει το όλον της αλήθειας. Εμείς ξέρουμε το σημερινό επεισόδιο που έπαιξε η τηλεόραση. Άντε να μάθουμε και το αυριανό από τη σειρά που βλέπουμε. Ο σεναριογράφος όμως που έγραψε το έργο ξέρει όλα τα επεισόδια και ξέρει και το τέλος. Το οποίο εμείς δεν το ξέρουμε. Εμείς που ξέρουμε μόνο το σημερινό επεισόδιο θα έχουμε αγωνία για το άλλο. Θα έχουμε ανθρώπινο. Ο Θεός όμως ξέρει το τέλος. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε ο πατήρ Αλέξανδρος ο Σμέμα, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος, όσες φορές λέει επισκεπτόταν το ογκολογικό τμήμα εκεί στην ενορία του και πήγαινε στα παιδάκια που είχαν τον όγκο και υπέφεραν από την αρρώστια και το καθεξής, πάρα πολλές φορές λέει αισθάνθηκε ότι δεν είχε καμία απάντηση να δώσει για αυτό που έβλεπε μπροστά του. Δεν είχε απαντήσεις. Και ούτε πήγαινε για να δώσει απαντήσεις. Όμως έλεγε ο ίδιος ότι ήμουν σίγουρος, το ένιωθα, το βίωνα εμπειρικά ότι ο Θεός ήταν εκεί.
ότι αυτός ήταν εκεί πέρα. Δεν είχε όμως απάντηση να τους δώσει, ούτε ήξερε γιατί. Και δεν πρέπει να έχουμε το άγχος σαν χριστιανοί να απαντήσουμε σε όλα. Πρέπει σαν χριστιανοί να φύγουμε από αυτό το άγχος ότι εκπροσωπούμε το Θεό. Δεν χρειάζεται ο Θεός αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Ο Θεός ο ίδιος ξέρει να παρηγορεί, να παραμυθεί, να ενισχύει τις ψυχές των ανθρώπων. Ξέρει να πληροφορήσει αυτός. Ξέρετε πόσες μητέρες έχουν έρθει και μου έχουν πει που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ότι πάτερ, είμαι τρελή. Γιατί ενώ συνέβη αυτό, εγώ μέσα μου, μαζί με τον πόνο, έτσι. Μαζί με τον πόνο μου, μαζί με τον πόνο. Η πληγή αυτή είναι πληγή. Τέλος. Η πληγή αυτή δεν κλείνει. Θα αιμορραγεί μια ζωή. Αλλά μαζί με αυτή την πληγή μου, νιώθω, ξέρεις, και μια χάρη, μια γλύκα, μια δύναμη. Μήπως αυτό, πάτερ, είναι τρέλα. Μήπως αυτό, πάτερ, είναι αδυναμία. Ποιος είναι αυτός που την παρηγορεί εσωτερικά με ένα μοναδικό τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει. Ή τα παιδιά πολλές φορές που πάω στα νοσοκομεία και με διδάσκουν αυτά. Μου δίνουν κουράγιο, εγώ πάω και γίνομαι χλωμός και αυτά με παρηγορούν. Αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός του πόνου και το γεγονός της οδύνης. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε να απαλύνουμε, να αναπαύσουμε, να στηρίξουμε. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε το βάθος των πραγμάτων. Τι είναι. Πού έρθει το κακό. Υπάρχει το κακό το φυσικό. Υπάρχει το κακό που κάνω εγώ στους άλλους. Οδηγώ μεθυσμένος, χτυπάω έναν άνθρωπο. Υπάρχει το κακό που μου κάνουν οι άλλοι σε μένα. Οδηγάει ένας άλλος, είναι νευρικός, πίνει, κάνει, δείχνει. Τα πάθη του έχουν αντίκρισμα σε μένα. Υπάρχει το κακό που κάνω εγώ ίδιος στον εαυτό μου, που τον καταστρέφω μόνος μου. Υπάρχει το κακό που κάνει ο Σατανάς, ο διάβολος στους ανθρώπους. Υπάρχει το κακό το προγονικό. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι μέσα μας κουβαλάμε όλους τους αιώνες. Όλους τους αιώνες. Όχι μόνο τον πατέρα και τη μητέρα σου. Τον προπάπου, τον παππού σου, τον πίσω. Άντε τώρα πήγαινε εσύ να βγάλεις συμπέρασμα. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να λέμε γιατί και διότι και να φεύγει η ζωή μας έτσι. Γιατί δεν θα βγάλουμε νόημα και ούτε απάντηση θα δώσουμε. Και ο καθένας μπορεί να σου λέει πολλές απαντήσεις. Θα πας σε ένα παπά, θα σου πει μια συγκεκριμένη. Θα πας σε έναν άλλο, θα σου πει μια άλλη. Θα πας στο γιατρό, θα σου πει κάτι άλλο. Ας μείνουμε στο μυστήριο αυτό. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε αυτό που συμβαίνει και αυτό που υπάρχει. Υπάρχει μια ωραία παροιμία που λέει ότι ένας βασιλιάς σε ένα παλάτι είχε πάρα πολλούς εχθρούς της βασιλείας του. Και βγήκε μια μέρα να περπατήσει στο βασίλειό του και οι εχθροί του πέταξαν ένα δηλητηριώδες βέλος. Το προφανές, το απλό και το πολύ ουσιαστικό θα ήταν να πιάσει το βέλος, να το βγάλει από πάνω του, να μην δηλητηριαστεί. Αλλά δεν το έκανε αυτός. Αυτός έλεγε, γιατί μου το ρίξαν και ποιος μου το ρίξε. Μέχρι να βρει γιατί τι το ρίξαν και ποιος του το ρίξε, πέθανε. Πέθανε. Λοιπόν, άντε κάτσε τώρα εσύ να βρεις σε αυτά τα ερωτήματα τα τόσο που δεν μπορείς απάντηση. Οπότε αντί να ψάχνουμε το γιατί, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μεταμορφώσουμε αυτό το υλικό, τις πληγές, τα τραύματα, τον πόνο που έχω στο παιδί, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Στην Αθήνα σε μια ομιλία με πλησίασε ένα ζευγάρι της προάλλες που έχει ένα παιδάκι που έχει μια σπάνια ασθένεια, ας πούμε. Οι γονείς πονάνε, σαφέστατα. Οι άνθρωποι το βλέπεις και στα μάτια τους είναι πληγωμένοι, κουβαλάνε το σταυρό τους, τον πόνο, τον καημό τους, αλίμονο. Αλλά κουβεντιάζαμε γιατί με πήραν από το αεροδρόμιο με το αμάξι τους και μου έλεγαν το παιδί αυτό κάθε μέρα μας διδάσκει. Έχουμε 4 παιδιά, είναι το πιο χαρούμενο παιδί, το πιο κεφάτο, το πιο χαρισματικό. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις έτσι, αλλά είναι και έτσι. Μάλιστα. Μήπως η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και ήθελα να ρωτήσω, ο τίτλος του τελευταίου σου βιβλίου τηλεφορείται «Εμπιστοσύνη». Εμπιστοσύνη από χαρά, από φόβο, από αγάπη. Αν θέλετε, πείτε μας πώς γράψατε και πώς δώσατε αυτό το τίτλο στο τελευταίο σας βιβλίο. Εγώ το έγραψα γιατί ακριβώς έβλεπα από την καθημερινή σχέση με τους ανθρώπους αλλά και από τον εαυτό μου ότι χωρίς να εμπιστεύομαι κάποιον δεν μπορώ να ζήσω. Αν δεν εμπιστευτώ τη γυναίκα μου, αν δεν εμπιστευτώ τον άντρα, αν δεν εμπιστευτώ τα παιδιά μου, αν δεν εμπιστευτώ τον εαυτό μου, τα χαρίσματα που έχω μέσα μου, αλλά και τα λάθη μου και τα πάθη μου, αν δεν εμπιστευτώ τον Κύριό μας, δεν μπορώ να ζήσω. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς να εμπιστεύομαι.
Η ζωή που δεν εμπιστεύεται δεν είναι ζωή. Είναι ένας ζωντανός θάνατος, ένας τάφος, ας πούμε. Εμπιστεύομαι ένα γιατρό και πάω και κάνω ένα χειρουργείο. Εμπιστεύτηκα εγώ τώρα τον αεροπόρο και μπήκα στο αεροπλάνο. Γιατί λέει ο άλλος ότι άμα δεν είναι, λέει, η ώρα σου να πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Και άμα είναι του πιλότου, είναι και αυτό. Έτσι. Άσε που εγώ χρόνια τα φοβόμουν τα αεροπλάνα, ξέρετε. Τώρα τα λεφτά τα έχω ξεφοβηθεί. Μπες, τα ξεφοβηθήκα. Έτσι. Ξέρετε, ο Θεός πάντα, όταν κάτι εσύ δεν το αλλάζεις, στο φέρνει πάντα μπροστά σου. Όσο δεν λύνεις ένα πρόβλημα, στο φέρνει συνέχεια μπροστά σου. Έτσι ήταν ένας μοναχός, στο Άγιον Όρος, και προσευχόταν και λέει: Θεέ μου, δόξα ο Θεός, καλά περνάω στο μοναστήριο, ωραία είναι εδώ που ήρθα, αλλά τον τάδε μοναχό δεν τον θέλω, δεν τον μπορώ. Τον βλέπω και δεν μπορώ. Σκάω. Λέει: Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να τον αντιμετωπίσω, βοήθησέ με. Αν γίνεται να γίνει αόρατος από μπροστά μου. Και σταμάτησε την προσευχή, βγαίνει έξω από το κελί και να τον μπροστά του. Και λέει: Θεέ μου, σκάς γάιδαρο, που λέει και πατήρα. Το λέει ο πατήρα Ανανίας ο Κουστένης αυτό. Θα με σκάσεις, Θεέ μου. Τώρα δεν σου λέγανε. Ναι, αλλά εκεί. Επειδή ακριβώς δεν τον μπορείς, θα τον φέρω εκεί, μέχρι να τον μπορέσεις, να τον ξεπεράσεις, να τον αγκαλιάσεις και ούτω καθεξής. Έτσι. Έλεγε ο άλλος από μικρός, λέει: Θέλω να γίνω Άγιος, θέλω να γίνω Άγιος, θέλω να γίνω Άγιος. Του δώσε μια γυναίκα, του ψήνει το ψάρι στα χείλη. Λέει: Θεέ μου, δεν τι θέλω. Άγιος δεν ήθελες να γίνεις. Μάλιστα. Να, η ευκαιρία να αγιάσεις. Ή έναν άντρα, δεν ξέρω τι. Ή δεν ξέρω, δυσκολίες. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία αυτό να το καταλάβουμε, έτσι. Γιατί σας λέω και εγώ με το αεροπλάνο, αυτό σας λέω ότι κάθε φορά που πήγαινα στο αεροδρόμιο κάτι γινότανε. Πάντα. Θυμάμαι μια φορά που πήγα και ξέρετε, αυτοί με βλέπανε εμένα παπά και σου λέει: Αυτός δεν φοβάται. Λέει: Παπάς είναι, δεν είχε πρόβλημα. Οπότε όποιος ήταν φοβισμένος έρχονταν πάνω μου. Όλοι. Μία φορά λοιπόν πήγα να πάρω το αεροπλάνο για να πάω στην Αθήνα να μιλήσω και βλέπω, όταν μπήκα εκεί από μέσα, βλέπω μία γυναίκα και κλαίει. Και μέσα μου ήρθε η πληροφορία και λέω: Να δεις που αυτή δεν θέλει να μπει στο αεροπλάνο. Λοιπόν, μετά βλέπω και τις κουβεντιάζανε εκεί, δεν ξέρω ποιο ήταν, και λέω δεύτερη σκέψη, λέω: Να δεις που θα έρθουνε να μου πούνε να την βοηθήσω. Και εγώ βέβαια όπως στεκόμουν, προσπαθώ να κοιτάω αλλού, να μην δίνω σημασία, γύρισα την πλάτη μου, αλλά δεν τη γλίτωσα. Και όντως ήρθε ο άντρας της. Και μου λέει: Πάτερ, σας παρακαλώ, σώστε με, πρέπει να πετάξουμε οπωσδήποτε. Και η γυναίκα μου φοβάται να πει. Λέω: Φοβάται, Λέει: Ναι. Λέω: Και ήρθατε σε μένα. Λέει: Πάτερ, μόνο εσύ μπορείς. Λέω: Είσαι σίγουρος, δεν μπορώ. Να έρθω, λέω, τι να κάνω, λέω, να έρθω. Πήγα λοιπόν εκεί πέρα, έκλειγε η γυναίκα, έκατσα δίπλα, κλαίγαμε μαζί. Λέω: Μη φοβάσαι, κρατώ το χέρι, λέω: Μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε. Λέω: Τα αεροπλάνα δεν πέφτουν, είναι, λέω, ασφαλέστατα. Έλεγα ότι είχα διαβάσει κι εγώ στο βιβλίο. Λοιπόν, είναι τα πιο ασφαλή, λέω, μέσα, το ένα, τα άλλα, αυτά. Μου λέει: Αλήθεια, Πάτερ, θα είστε μαζί μου. Λέω: Παναγία μου, λέω. Βασίσου, λέω, πάνω μου. Έτσι. Αυτό συνέχεια το πάθαινα. Μια φορά πάλι ταξίδευα με την ομάδα την ποδοσφαιρική της Λάρισσας. Και κάτω δίπλα με προπονητής της. Και ξεκινάμε και είχε να ταράξει. Και αρχίζω και ακούω δίπλα. Ουφ, Παναγία. Ωχ, Παναγία μου. Ναι, και γύρισε, μου λέει: Πάτερ, μου λέει, μόνο εσείς δεν φοβάστε εδώ μέσα. Λέω: Αυτό είναι το σίγουρο. Αλίμονο, λέω. Τρίτη φορά. Πάμε να πετάξουμε, είναι έτοιμο να ξεκινήσει και πώς να ξεκινήσει, ένα θόρυβο και σβήνουν όλες οι ενδείξεις. Όλες οι ενδείξεις μας λένε: Υπάρχει ηλεκτρονικό πρόβλημα, θα κατεβείτε. Λέω: Όχι, εγώ θα το παθαίνω στον αέρα τώρα αυτό. Αυτός είναι ο πρώτος λογισμός που σκέφτεσαι. Λες και αν το παθαίνω στον αέρα αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Μας αφήσανε εκεί πέρα κάπως ώρα, μετά από λίγο μας λένε: Πάμε. Ξανά επιβίβαση. Και έρχεται μια γριούλα και με πλησιάζει. Και μου λέει αυτό που εγώ είχα ξεχάσει τελείως. Μου λέει η γριούλα, μου λέει: Πάτερ, στο ίδιο αεροπλάνο θα μας βάλουνε. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί, είχε φύγει από το μυαλό μου εμένα. Και της λέω: Λες. Μου λέει: Πάτερ, κάντε μία προσευχή. Λέω: Ήδη έχω ξεκινήσει. Τώρα με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού τώρα όντως το πέρασα αυτό. Γιατί θα έρθει κάτι άλλο, έτσι. Αυτό είμαστε εντάξει εκεί πέρα, δόξα σε ο Θεός. Είμαστε καλά με τα αεροπλάνα τώρα, περνάω μια χαρά. Έτσι. Ο κύριος Κυπόπουλος και μετά ο δημοσιογράφος, ο κύριος Χρυσικός. Πάτερ, άμα ταξιδεύετε νομίζω με τον ΠΑΟΚ δεν θα πάθετε τίποτε. Τι λέτε, πάτερ, εσείς. Εδώ τον έχουμε. Μας είπατε στην ομιλία σας, όρισε τα ραντεβού σου με το Θεό.
Στην πράξη όμως εμείς αποδεικνύουμε, μάλλον αποδεικνύεται ότι η καθημερινότητα και η μέρημνα του βίου την πνίγουν αυτή τη σχέση. Και επειδή στο λόγο σας ήσασταν τόσο πρακτικός, θα θέλαμε έτσι 2-3 πρακτικές λύσεις που να μπορούμε αυτήν την σχέση να την κρατάμε ζωντανή, γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ζωή. Ναι. Και επομένως δίνει και σε εμάς ζωή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ναι, κοιτάξτε, αν μπορούμε τώρα έτσι σύντομα και απλά, ας πούμε, περιεκτικά, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Κοιτάξτε, ο Θεός σίγουρα συναντάται στην καθημερινότητα της ζωής μας. Γι' αυτό και πάρα πολύ σοφά, επειδή ακριβώς το ήξερε αυτό, ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όταν είχε πάει ένας μεγάλος επιχειρηματίας και τον είχε συναντήσει και του είπε ότι «Πάτερ, πάρα πολύ ωραία αυτά που λέτε, με συγκίνησαν οι λόγοι σας περί προσευχής, θα ήθελα κι εγώ πάρα πολύ, ας πούμε, να βιώσω όλα αυτά τα οποία πολύ όμορφα είπατε, αλλά εμένα οι ρυθμοί μου είναι φρενήρης. Είναι πολύ έντονοι οι ρυθμοί στην καθημερινότητά μου και σας ομολογώ ότι εγώ δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Και από τη μία πλευρά το θέλω, αλλά από την άλλη βλέπω ότι και αυτό με θυμώνει». Του λέει, κοίταξε να δεις, εσύ θα το κάνεις με άλλο τρόπο. Δηλαδή, τη μνήμη του Θεού θα την καλλιεργήσεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Πώς δηλαδή, του λέει. Του λέει πολύ απλά. Το πρωί που σηκώνεσαι, μπορείς όταν σηκώνεσαι το πρωί να λες «Δόξα σε ο Θεός που ξημερώθηκα». Αυτό το απλό πράγμα. Όχι θεολογίες, δεν ξέρω τι. Να λες «Δόξα σε ο Θεός που ξημερώθηκα». Το λέμε. Δεν το λέμε. Εμείς λέμε «Ωχ, ποιος πάει στη δουλειά τώρα πάλι. Πω τι μέρα είναι και αυτή και αυτή». Δεν το λέμε. Να πεις «Δόξα σε ο Θεός που σηκώθηκα». Κάντος, μην το πεις. Κάντο σταυρό σου, του λέει. Μετά του λέει όταν πας να πληθείς, εκεί που πλύνεσαι, πες λίγο την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Αν πίνεις πρωινό, αν πίνεις ένα καφέ, αν τέλος πάντων ένα νερό, κάντο σταυρό σου. Βγαίνεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, κάντο σταυρό σου. Έτσι. Ο άλλος μου λέει «Πάτερ, εγώ δεν μπορώ, εκεί που οδηγώ μέχρι να πάω στο ιατρείο, μου είναι γιατρός, μέχρι να πάω στο ιατρείο μου λέω την ευχούλα». Δηλαδή, μια καρδιά η οποία έχει λαχτάρα και πόθο για το Θεό θα βρει τρόπους. Ακόμη και όταν ξαπλώνει να κοιμηθεί, να πει την ευχή. Έτσι, θα βρει τρόπους. Θα βρει τρόπους να αγαπήσει. Θα βρει τρόπους να συμπαρασταθεί. Θα βρει τρόπους να δώσει. Θυμάμαι ένα περιστατικό στην Αθήνα, όπου υπήρχε ένας άνθρωπος, την εποχή εκείνη, θυμάστε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχει αστικά εδώ πέρα, τη λεωφορεία. Έχει. Ωραία. Αν θυμάστε τα παλιά τα αστικά, είχαν ένα εισπράκτορα που είχε και ένα κάθισμα συγκεκριμένο και κόβε και εισιτήρια. Αυτός είχε ένα μικρόφωνο. Έλεγε τις... έτσι. Έλεγε Δασκαλογιάννη, έλεγε Κατεχάκη, δεν ξέρω τι. Έτσι ένας στο χωριό μας άκουγε και περίμενε το επίθετο τον κατέβει. Δεν του το είπε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Νόμιζε ότι λέει, θα του πει το επίθετο. Γιατί άκουγε Κατεχάκη, Μανούς, αυτό. Λέει, εμένα δεν πότε θα με πείτε να κατέβω. Λοιπόν. Ήταν Πόντιος Κρητικός. Δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, πιστός χριστιανός, σκεφτόταν αυτός τι μπορεί να προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Και έχει μείνει στην ιστορία των Αθηνών αυτός ο άνθρωπος. Και από το μικρόφωνο έλεγε ανέκδοτα. Έκανε καλαμπούρια. Έσπαγε πλάκα. Και οι άνθρωποι οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, οι αγχωμένοι, οι ταλαιπωρημένοι από τις δουλειές, από το πράγμα, που ήταν μέσα στο αστικό, γελούσανε. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, αυτόν τον άνθρωπο τον αγίασε. Έτσι, αυτόν τον άνθρωπο τον αγίασε. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που βρίσκουν πολλούς τρόπους. Θυμάμαι πάλι ένα νεοκόρο στην Αθήνα, ο οποίος μόλις τελείωνε η Θεία Λειτουργία, ξεχυνότανε στα φαρμακεία, τον είχαν μάθει, έπαιρνε φαρμακάκια διάφορα και τα πήγαινε σε σπίτια. Αλλά ακόμη και στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες, το σπίτι μας μέσα. Ξέρετε, είναι σημαντικό να κερδίσουμε μέσα στο σπίτι, εντός εισαγωγικών, τη μάχη της πνευματικής ζωής. Γιατί λέει ο Ντοστογεύκη ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να αγαπήσει όλο τον κόσμο, αλλά μην μπορεί να αγαπήσει τη γυναίκα του ή τον άντρα του. Βέβαια. Τι ωραία που είμαστε θεωρίες. Αγαπάμε τα παιδιά της Αφρικής, αγαπάμε τα παιδιά του άλλου κόσμου, αγαπάμε τους ένα. Αλλά τον διπλανό μας, αυτόν που κοιμόμαστε στο ίδιο το κρεβάτι, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Κάποτε πήρα συνέντευξη από τον πατέρα Δημήτρη τον Στανιολάε, τον μεγάλο αυτό σπουδαίο Ρουμάνο θεολόγο. Του λένε «Πείτε μας, Πάτερ, ένα Άγιο που γνωρίζει τη ζωή σας». Και λέει «Α, εγώ λέει κάθε βράδυ κοιμάμαι με έναν Άγιο». Ποιος? Η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου.
Για ρωτήστε τον πιο πολύ κόσμο, σας πούμε, ποιο κοιμάται κάθε βράδυ. Με Άγιο. Μη σας πω τώρα τι λένε. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να βάλουμε την προσευχή στην καθημερινότητα της ζωής μας. Την υπομονή, την καρτερία. Λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι μια φιλανθρωπία που θα κάνεις, λίγο γέλιο που θα χαρίσεις, ένα χτύπημα στην πλάτη που θα δώσεις, μια καλή θετική κουβέντα που θα πεις σε έναν άνθρωπο, όλα αυτά φέρουν τη χάρη του Θεού μέσα μας. Μας γλυκαίνει την ψυχή αυτό, μας δίνει χάρη Θεού. Το κάθε απλό πράγμα. Το κάθε απλό πράγμα. Έτσι. Ακόμη και ένας καφές που πίνουμε και αυτός μέσα έχει μια επικοινωνία, μια καλή σχέση, μια καλή κουβέντα. Και αυτό προσευχή είναι. Το σημαντικό κατά τους πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι μόνο να κάνουμε προσευχή, είναι να γίνουμε οι ίδιοι προσευχή. Να γίνει όλη η ζωή μας μια προσευχή. Δηλαδή το χαμόγελο, η παρουσία, η χειραψία. Τα πάντα να χτινοβολούν αυτό το πράγμα. Ώστε η ασήμαντη κατά τα άλλα ζωή μας να γίνει σημαντικότατη. Στην απλή καθημερινότητα. Στην απλή καθημερινότητα. Αυτόν τον άνθρωπο, που, έναν άρρωστο, το ενδιαφέρον που θα δείξεις για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, αυτό το απλό, το καθημερινό, για έναν άνθρωπο άλλο, αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα στα μάτια του Θεού, ας πούμε, και μεταφράζεται σε έλκυση της χάριτος του Θεού. Ναι, έτσι απλά. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Χρυσικό, και με το χειροκρότημά σας θα επιβραβεύσετε να την προσκαλέσουμε μετά από 2 χρόνια, εάν συμφωνείτε. Πρώτα Θεός. Ελάτε. Πατέρα Χαράλαμπε, με πήγατε... Ελάτε κάτω. Δεν ακούγεστε, ελάτε προς τα κάτω. Πατέρα Χαράλαμπε, με πήγατε πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Mm. Θα θυμίσω πριν από 15, το 1997, το Γιάκοβλεφ. 72 άτομα χάσαν τη ζωή τους. Εδώ στα Πιέρια. Ναι. Ήμουν ο πρώτος που είδα τα συντρίμια και τους ανθρώπους διαμελισμένους. Να θυμίσω πριν 13 χρόνια, στην κοιλάδα του Ντεμπών. Είμαι από τους πρώτους που έχω πάει εκεί και κάνω την απευθείας μετάδοση για το Μέγκα που το υπηρέτησα πολλά χρόνια. Θα σας θυμίσω μετά από 2 μέρες στο Μακρυχώρι Βέρειας. Οι κηδείες. Mm. Είναι ένας δρόμος και κατεβαίνουν με σειρά 20 φέρετρα, επιτάφιος. Όταν γύριζα στο σπίτι, δεν ήθελα να μεταφέρω τα προβλήματα αυτά τα οποία έβλεπα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, τα οποία τα κανάλια κάναν τη δουλειά τους, θέλανε τηλεθέαση. Αυτούς τους ανθρώπους που τους έζησα, τους γονείς, δεν ήξερα τι θα τους πω. Πιστέψτε με. Βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Εν τούτοις οι τηλεοπτικοί σταθμοί ήθελαν την ιστορία τους. Θέλω να αντιστρέψουμε λίγο τους όρους και να πάτε εσείς στη δική μου θέση. Να την πάρετε σήμερα. Και θέλω να μου πείτε τι θα λέγατε στον πατέρα και στη μητέρα αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Σήμερα είμαι εδώ και έχω διακρίνει ότι είστε ένα οξυδερκές πρόσωπο, χαρισματικό θα έλεγα, που μου δώσατε δύναμη για να συνεχίσω την υπόλοιπη ζωή μου, από το μετερίζι του ραδιοφώνου. Και θέλω λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν ήξερα τι να πω. Απλά ήταν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αντίδρασή σας ήταν μια αντίδραση ενός πραγματικά όριμου άνθρωπου και η αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχατε να πείτε. Γιατί σε εκείνες τις στιγμές, τι να πεις. Εκείνες τις στιγμές είναι στιγμές απόλυτης σιωπής και απόλυτης προσευχής. Δηλαδή, σε μια μητέρα που περνάει αυτός πατέρας, αλλά απλά η μάνα είναι χαραγμένη αλλιώς μέσα μας, τι να της πεις. Και ξέρετε, την κυλίδη, τόσο ρευστές οι καταστάσεις, εκείνη τη στιγμή μιλάμε, έτσι, γιατί αργότερα, μετά από καιρό, μπορεί να κουβεντιάσει κανείς, και που εκείνες τις στιγμές ιδιαίτερως, νομίζω ότι μόνο η σιωπή, η εν παρουσία, δηλαδή
το γεγονός της παρουσίας έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι θα πεις. Έχει σημασία να είσαι εκεί, να είσαι δίπλα, να είσαι παρόν, να κάτσεις εκεί και να ακούσεις τον οδυρμό της, τα κλάματά της. Αν είσαι και πιστός, άστινε, να τα βάλει και με τον Θεό αν θέλει. Εκείνη τώρα μην αγχώνεσαι, γιατί στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή, όταν ακούσουμε εμείς κάτι για τον Θεό που λένε σε πολλά σπίτια που πηγαίνουμε, μας πιάνει ένα άγχος που στην πραγματικότητα δεν είναι ότι θέλουμε να προασπίσουμε τον Θεό. Στην πραγματικότητα είναι ότι η φωνή αυτής της μάνας ξυπνάει τα δικά μας βαθιά ερωτήματα. Ξυπνάει τη δική μας μετέωρη πίστη, την αδύναμη εύθραστη πίστη μας. Αγχωνόμαστε εκείνη την ώρα όχι για να υπερασπίσουμε τον Θεό, και λέμε πάψε, μη μιλάς, τι είναι αυτά που λες, μη φλαστιμάς, βαραίνεις την ψυχή του παιδιού, δεν θα φύγει το παιδί, δεν θα κάνει, πάψε. Στην πραγματικότητα αυτά τα πάψε είναι για να σοπάσουμε τα δικά μας βασανιστικά ερωτήματα. Εμείς τρέμουμε μπροστά σε αυτά τα γεγονότα περισσότερο από ότι αυτός στον οποίο συμβαίνουν αυτά που έχει, όπως σας είπα προηγουμένως, τη μυστική παρουσία και χάρη του Θεού. Επίσης, εκείνες τις στιγμές, πιστέψτε με ότι τα λόγια είναι ένα τίποτα. Πρώτον, δεν θα σε ακούς τι λες. Δεύτερον, δεν θα θυμάται τίποτα από ό,τι είπες. Δεν θα θυμάται τίποτα. Έτσι. Και τρίτον, μπορεί να του κάνεις και κακό με αυτά που θα πεις. Θα θυμάται όμως ότι ήσουν εκεί. Την παρουσία σου. Την παρουσία σου. Και αν αυτή η παρουσία είναι και παρουσία μιας προσευχητικής παρουσίας, δηλαδή προσεύχομαι εκείνη την ώρα για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή τη μάνα, προσεύχομαι εκείνη την ώρα, που η προσευχή, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έχει απίστευτες δυνατότητες και δυνάμεις, διότι πολλές φορές, για πολλούς διαφόρους λόγους, δεν μπορώ να μιλήσω στο παιδί μου, στην εφηβεία, δεν μπορώ να μιλήσω σε έναν άλλο άνθρωπο, δεν μπορώ, αλλά μπορώ να μιλήσω στην ψυχή του. Και η ψυχή με ακούει, το πιστεύω αυτό όμως. Το πιστεύω ότι η ψυχή με ακούει. Έλεγε πολλές φορές ο Άγιος Πορφύριος, στον έφηβο δεν θα του λες λόγια. Γιατί στην εφηβεία δεν είναι η ώρα για να κάνουμε αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων. Θα πάρει τις απόψεις σου και θα σε πετάξει τη μούρη ο έφηβος. Να σε ακυρώσει μόνο και μόνο για να μπορέσει να αναδείξει και να κτίσει το δικό του θρηματισμένο εαυτό, να ενοποιήσει την ύπαρξή του, να πει είμαι αυτός εγώ. Και για να το κάνει αυτό πρέπει να σε διαμελήσει εσένα. Για να μπορέσει αυτός να αποκτήσει πρόσωπο πρέπει να σε σκοτώσει εσένα, να σε ακυρώσει, να σε διαγράψει σε μία φάση. Για να χτίσει το δικό του εγώ, το δικό του πρόσωπο, τη δική του προσωπικότητα. Γι' αυτό ό,τι πιστεύεις εσύ πάει στο αντίθετο. Ό,τι λες εσύ πάει στο αντίθετο. Όχι από κακία, ούτε από απόρριψη, ούτε επειδή δεν σε αγαπάει. Αλλά επειδή η ανάγκη του είναι να χτίσει κάτι δικό του. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, εκείνες τις στιγμές θα λες λίγα λόγια και θα κάνεις πολύ προσευχή. Και πάρε λέει την ψυχή του, σκέψου την ψυχή του, φαντάσου την ψυχή του και άρχισε να μιλάς αυτή. Όπως μιλάς στον χρόνο και εν ζωή στον άλλο. Μίλα του. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία εκείνες τις στιγμές η παρουσία μας, η σιωπή μας, η αγάπη μας και δίπλα η προσευχή η οποία θα κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε εγώ θεωρώ ότι η αντίδρασή σας ήταν η σωστή. Ήταν αντίδραση ωριμότητας. Αντίδραση ότι μπροστά σε αυτό το μυστήριο εγώ μόνο να σιωπήσω μπορώ. Μόνο να σιωπήσω. Και από σεβασμό και μόνο στο σταυρό αυτόν που σηκώνει ο άλλος. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι στο σταυρό και εσύ να του κάνεις τον ιεροκήρυκα. Δεν μπορεί ο άλλος να πεθαίνει από καρκίνο και εσύ να του λες για την Ανάσταση. Ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης έλεγε ότι εγώ δέχομαι κήρυγμα περί Αναστάσεως μόνο από καρκινοπαθή τετάρτου βαθμού. Όχι γιατί δεν είναι πρέπον και ότι δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να σεβαστείς την ιερότητα του μυστηρίου και του πόνου, ότι εσύ δεν βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεται ο άλλος και αυτό πρέπει να το σεβαστείς. Και πώς θα το σεβαστείς? Με τη σιωπή σου, με την αγάπη σου, με την παρουσία σου, με την προσευχή σου. Οπότε νομίζω ότι η στάση είναι αυτή, η σιωπηλή αγάπη, δυναμική παρουσία δίπλα στον άλλο. Η αγκαλιά, το άγγιγμα, το ξενύχτη μαζί του, εκεί στη σιωπή. Μα ο άλλος όταν πονάει δεν έχει ανάγκη από ιδέες. Δεν θέλει κηρύγματα εκείνη την ώρα.
Δεν θέλει να πάνε του κουνά στο δάχτυλο όταν του λες ωραίες υψηπετείς θεωρίες και θεολογίες. Ο άλλος την ώρα που πονάει θέλει να σε αισθανθεί ότι τον καταλαβαίνεις. Να του πεις σε νιώθω φίλε μου, αδερφέ μου σε νιώθω. Αυτό που έχεις περάσει εσύ το έχω περάσει κι εγώ ή αυτό που νιώθεις το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο, σε νιώθω, είμαι εδώ. Αυτό είναι σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Και θα έρθει και ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες που θα μπορεί κανείς να ανοίξει και άλλες συζητήσεις. Εν καιρό. Έτσι. Ευχαριστούμε, πατέρα Χαράλαμπε. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Σας ακούμε. Να πω το όνομά μου κλπ. Λέγομαι Ασπασία Χατζηδημητρίου. Είμαι φιλόλογος. Εδώ και 10 χρόνια έχω βγει στη σύνταξη. Και έχω την εξής απορία. Γενικά έτσι, όχι μόνο τώρα που σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και θαυμασμό. Εσείς οι Ρωμαίοι λειτουργείτε σαν ψυχαναλυτές, σαν ψυχολόγοι, δηλαδή αν έχω κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό μπορώ να σας πλησιάσω και να μου δώσετε τα φώτα σας. Διότι ένας ψυχαναλυτής, από ό,τι ξέρω, αναζητάει τα μύχη της ψυχής ενός ανθρώπου στην παιδική του ηλικία, στα τραύματα που έχει, ένα δύστροπο χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη ή οτιδήποτε άλλο νοσηρό. Και ήθελα έτσι να... Αυτό το ερώτημα ήθελα, μπορεί να είναι και εκτός θέματος. Λίγο. Αλλά και ένα δεύτερο, και ένα γλυκητάτη θα το απαντήσουμε. Και ένα δεύτερο. Γιατί λένε Λίβιος για εσάς μέσα στο... Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Ξεκινάω από το δεύτερο. Το Λίβιος έχει βγει διότι ζω στο νότο της Κρήτης και εκεί από κάτω ακριβώς είναι το Λιβικό Πέλαγος. Βέβαια τόσο καιρό έχει μία γοητεία. Τώρα όμως αρχίζω να κινδυνεύω με τον πόλεμο που πάει να γίνει. Και αρχίζω και... Αρχίζω και σκέφτομαι να το αλλάξω σιγά σιγά. Οπότε εκεί είχα ένα blog και έγραφα διάφορα. Και ένας φίλος μου παπάς μου λέει πώς να το βγάλουμε το blog, πώς να το βγάλουμε το blog. Μου λέει Λιβικό, να το βγάλουμε Ολίβιος, να το βγάλουμε αυτό. Το βγάλαμε λοιπόν λόγω του Λιβικού Πελάγους. Και μάλιστα μια κυρία στην Πειραϊκή Εκκλησία που κατά διαστήματα βάζει κάποιες ομιλίες μου, είχε πάρει τηλέφωνο ενθουσιασμένη και λέει: τι ωραία λέει αυτή η ομιλία. Πολύ ωραίο αυτό ο πατήρ Λίβιος. Αυτό λέει πρέπει να είναι και μαύρο, λέει. Σου λέει από τη Λιβύη θα είναι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το άλλο ερώτημα το οποίο είπατε, κοιτάξτε να δείτε. Όχι. Εάν πάμε με την άποψη δηλαδή της διάκρισης της λειτουργικής, δεν είναι ο παπάς, δεν είναι ψυχολόγος, ούτε είναι ψυχαναλυτής. Με την ευρύτερη έννοια της ψυχοθεραπευτικής, αλλά με την ευρύτερη έννοια, σαφέστα και είναι. Αλλά με την πιο εξειδικευμένη έννοια δεν είναι. Όμως προσέξτε κάτι. Και αυτό έχει μεγάλη αξία, βέβαια θέλει μια ολόκληρη ομιλία για να το εξηγήσουμε αυτό. Είναι άλλο το αντικείμενο και άλλο η αναφορά περί ψυχής στην θεολογία και στην εκκλησία και στην υπτική παράδοση και άλλο στην ψυχολογία και ψυχιατρική. Μη τα συγχαίωμε. Όταν μιλάει η ψυχολογία για ψυχή, μιλάει για τις ανώτερες λειτουργίες και αντιλήψεις, δηλαδή τη μνήμη, την αντίληψη, το συναίσθημα. Όταν η Εκκλησία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για αυτά. Μιλάει για αυτό το βασικό, δομικό, πυρηνικό στοιχείο του ανθρώπου, που είναι το κατοικώναν και το καθομοίωση. Αυτό το στοιχείο που τον συνέχει, την πνοή του Θεού που έχει μέσα του ο άνθρωπος, την οποία δεν καταργεί το θάνατος δια της Αναστάσεως πλέον του Χριστού. Ο ψυχολόγος θα προσπαθήσει να σου βελτιώσει τη λειτουργικότητα της καθημερινότητάς σου όταν έχει διαταραχθεί το συναίσθημα και η νοητική αντιληπτικότητά σου. Όταν ένα χρόνιο άγχος, μια θλίψη έχει διαταράξει τις ορμονικές σου καταστάσεις και όταν δεν μπορείς καθημερινά να λειτουργήσεις κανονικά. Πανικός, άγχος, αιμονές, ψυχαναγκασμοί, δεν ξέρω τι. Ο ψυχολόγος δεν θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
δεν θα σε κάνει ταπεινότερο, δεν θα σε κάνει πιο πιστό, δεν θα σε κάνει να ελπίζει, δεν θα σε κάνει. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Αυτή είναι δουλειά του πνευματικού. Δεν θα σε πάει στον παράδεισο. Δεν θα κρίνει τη σωτηρία της ψυχής σου. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα στοιχεία. Απλά μπορεί να σου βελτιώσει τη λειτουργικότητα του συναισθηματικού σου κόσμου για να είσαι πιο βιώσιμο στην καθημερινότητα. Αυτό ή παραδείγματος χάρη μια φαρμακευτική αγωγή. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε, πάτερ, πήρα τα φάρμακα, αλλά ένιωσα καλύτερα λίγο διάστημα με μια κατάθλιψη, ας πούμε, αλλά είμαι πάλι έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, το φάρμακο θα σε βοηθήσει συγκεκριμένα στη σερωτονίνη που είναι διαταραγμένη και έχει θλίψει. Έτσι. Θα σε βοηθήσει να την ισορροπήσει και να νιώσεις καλύτερα όσον αφορά το κομμάτι της θλίψης. Αλλά οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη ζωή σου δεν μπορείς να τις κάνεις στο φάρμακο. Γιατί για να φτάσεις εκεί σημαίνει ότι κάποια τραύματα, πληγές ή ένας λάθος τρόπος αξιών, ένας λάθος τρόπος αντίληψης και ζωής σε έφτασε εκεί. Αυτό χρειάζεται μετάνοια. Αυτό χρειάζεται αλλαγή νου, αλλαγή καρδιάς, πνευματική ζωή. Αυτό χρειάζεται ένα Αγίο Πνεύμα, τη χαριτωμένη ζωή, για να μπορέσουν όλα αυτά να μεταμορφωθούν. Δεν μπορεί να τα κάνει ένα φάρμακο ή μια ψυχοθεραπεία αυτά. Έχει λοιπόν πολύ σημαντικό να το διακρίνουμε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλος ο ρόλος του ενός, αλλιώς του αλλουνού. Ρωτάνε πολλοί, δεν μπορώ να γίνω πιο ισορροπημένος με την ψυχοθεραπεία. Ναι, κάποιοι μπορούν. Ως ένα σημείο θα σε πάει. Αλλά θα σε πάει ως ένα σημείο. Θα σε πάει, δεν θα σε πάει στον παράδεισο. Δεν θα νικήσεις το θάνατο. Δεν θα μεταμορφωθείς εν χάρητη Αγίο. Δεν θα αγιοπνευματικοποιηθεί η ύπαρξή σου. Απλά θα γίνεις πιο λειτουργικός, αν γίνεις, αν βάζουμε πολλά ερωτηματικά, ενδεχομένως σε κάποιες δυσκολίες λειτουργικές της ζωής σου. Αλλά δεν σε σώζει αυτό. Είναι μεγάλη λοιπόν η διαφορά και σημαντική να την καταλάβουμε για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί μπερδευόμαστε, ειδικά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μπερδεύουμε τους ρόλους, συγχέουμε τους ρόλους. Υπάρχουν οι ψυχαναλυτές που κάνουν τους παπάδες και οι παπάδες που κάνουν τους ψυχαναλυτές. Έτσι, μπερδεύουμε την ψυχή του ψυχολόγου με την ψυχή του πνευματικού. Έτσι, μπερδευόμαστε, θεωρούμε ότι η κατάθλιψη είναι πνευματικό γεγονός. Δεν είναι πνευματικό γεγονός. Έτσι, άλλο η ακηδεία, άλλο η δυσθυμία, άλλο δεν είμαι καλά. Ξέρετε, πολλές φορές μέρες δεν νιώθω καλά, δεν έχω όρεξη, είμαι πεσμένος, δεν έχω διάθεση να βγω. Αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει στους ανθρώπους. Σήμερα είναι της μόδας, μόλις το νιώσουμε αυτό, πίνουμε τον καφέ, λέει, α, κακομοίρα μου, κατάθλιψη έχεις. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν έχουν όλοι κατάθλιψη οι άνθρωποι. Επειδή δεν είμαι καλά, έχω κατάθλιψη. Αυτό όπως είναι στο χωριό με εμένα, που παίρνει ένας μια αλήφη και την παίρνει όλο το χωριό ύστερα. Λέει, πήρα μια αλήφη, που να στα λέω. Λέει, σοβαρά, λέει, αυτή θα σου δώσω. Και την παίρνουν, και είναι και αλήφη και την τρώνε. Ό,τι φανταστείτε. Πήρε ένα φάρμακο για την καρδιά, το δίνει την πνευμονία. Δεν σου κάνουν στα χωριά, και ιδιαίτερα παλαιότερα, το κάνανε έτσι. Με ένα φάρμακο γύριζε όλο το χωριό. Λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η κατάθλιψη είναι άλλο πράγμα. Η κατάθλιψη είναι κλινική πραγματικότητα, ιατρική. Αν δεν πάρει φάρμακο αυτός που έχει κατάθλιψη κλινική, κινδυνεύει η ζωή του. Δεν είναι απλά να παίζουμε. Δεν είναι δαιμονισμός και τέτοια, δεν είναι απλά να παίζουμε. Άλλο η δυσθυμία, άλλο η ακηδεία, άλλο αυτή η διάθεση που δεν έχω όρεξη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι μια μελαγχολία, είναι μια θλίψη που περνάω, η οποία δεν είναι απόλυτο ότι χρειάζεται φάρμακο, δεν απόλυτο, μπορεί να αντιμετωπιστεί και με άλλους τρόπους. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις στους ανθρώπους να βγαίνετε στη φύση, να περπατάτε, να κάνετε παρέα, να προσεύχεστε, να λέτε την ευχούλα, να κοινωνάτε. Να λέτε παρακλήσεις, να πηγαίνετε στο σινεμά, να πηγαίνετε στο θέατρο. Έλεγε στους ανθρώπους, θυμάμαι μια γυναίκα η οποία έπαιζε παλιά πιάνο και το εγκατέλειψε. Λέει, θα ξαναπάρεις πιάνο, να παίζεις πάλι πιάνο, της έλεγε. Σε άλλη γυναίκα έλεγε, να βρεις δημιουργικές εκφράσεις, να βρεις πράγματα να κάνεις, να ξανανιώσεις, να λειτουργεί η επιθυμία σου και σαφέστα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεπεραστούν αυτά. Η κατάθλιψη είναι άλλο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε και μην κάνουμε τους γιατρούς. Έτσι. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους ανθρώπους. Προσέξτε. Είναι σημαντικό αυτό. Πάτερ Χαράλαμπε, αν μου επιτρέπετε να καταχραστώ λίγο τον χρόνο, να κάνω μία ερώτηση τελευταία. Μιλάω τελευταία με έναν νεαρό ιερέα στη Φλόριδα, στην Αμερική.
ο οποίος πήγε πριν 5 χρόνια για ψάλτης, γνώρισε μια Ελληνοαμερικάνα, έμεινε 2-3 χρόνια στην εκκλησία ως ψάλτης και τα τελευταία 2 χρόνια είναι ιερέας. Και μου λέει, ζω έναν ευλογημένο γάμο με 2 μικρά παιδάκια τώρα. Επειδή γνωρίζω ότι και εσείς παντρευτήκατε πάρα πολύ νωρίς. Και επειδή στις μέρες μας, τα τελευταία 10-20 χρόνια, βλέπετε ότι εάν δεν αποκατασταθούν επαγγελματικά, αν δεν φτάσουν 30-35-40 χρόνων, δεν παντρεύονται. Αυτό που έλεγε παλιά ο λαός μας, ή μικρός παντρέψου, μικρός καλογερέψου, ισχύει στις μέρες μας. Και να κλείσουμε με αυτή την απάντηση. Κοιτάξτε, όλες οι εποχές και όλες οι κοινωνικές, ας πούμε, καταστάσεις και συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Γι' αυτό και βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος έλεγε ότι ένας άνδρας στα 17 του ήταν έτοιμος να παντρευτεί. Αυτό δεν μπορεί να το πει σήμερα. Ο άλλος πάει 35-40 και ακόμα τη μαμά του. Δεν είναι έτοιμος. Θα πάει να πάρει μια γυναίκα, την καταστρέψει. Έτσι. 17 χρόνια όμως την εποχή εκείνη, τα παιδιά αυτά ήταν έτοιμα. Ξέρετε. Ήταν άλλες καταστάσεις. Άλλοι ρυθμοί, άλλη ζωή. Καταρχάς, μην ξεχνάτε ότι τότε που τα έλεγε ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ποιο ήταν το προσδόκιμο ζωής. 35, 40, τόσο. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ λίγα χρόνια. Στα 17 πρέπει να παντρευτείς, δεν παντρευτείς ποτέ και ας παιδιά. 17-18 παντρευόσουν. Τώρα είναι το 85, το 90. Σας αρέσει αυτό, ωραία είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι ανάλογα τις συνθήκες. Παρά τα αυτά όμως, πρέπει να υπάρχει νομίζω μία ισορροπία. Και το ένα άκρο δεν είναι καλό, διότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάνει κάποιους κύκλους, να έχει ολοκληρώσει νοητικά, πνευματικά, ψυχολογικά, πνευματικά την ύπαρξή του, έτσι, ώστε οι επιλογές του να είναι όσο το δυνατόν πιο συνειδητές, πιο υπεύθυνες, όταν μπαίνει σε μία τέτοια σημαντική διαδικασία, για να μην έχουμε αυτά που έχουμε καθημερινά και βιώνουμε στους γάμους. Από την άλλη πλευρά πάλι, το να πας στο άλλο άκρο και να λες κάτσε πρώτα να τελειώσω την καριέρα, κάτσε πρώτα να βγάλω λεφτά, κάτσε πρώτα να... δεν θα γίνει και ποτέ αυτό. Έτσι, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Κάτσε να τελειώσω το ένα, κάτσε να τελειώσω το άλλο, να περιμένουμε λίγο, να περιμένουμε το άλλο. Όπως εγώ δεν δέχομαι αυτό που έρχονται και μου λένε ότι πάτερ δεν υπάρχουν καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν καλές γυναίκες, δεν υπάρχουν καλοί άντρες. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όχι. Έτσι, δεν το πιστεύω. Μην φτάσουμε στον άλλο ο οποίος ερχόταν και μου έλεγε συνέχεια. Αυτό το έλεγε και στον πατέρα Ανδρέα τον Κονάνο. Όχι, το έχω ακούσει αυτό που είναι πραγματικότητα, έτσι. Που αυτός. Και έχει τύχει σημαίνει πολλές φορές. Νομίζω σε όλους τους ιερείς τυχαίνει αυτό. Τα πιο πολλά μηνύματα που λαμβάνω είναι μηνύματα του στυλ πάτερ, κάνε προσευχή να βρω μια γυναίκα. Σε σημείο που πολλές φορές αισθάνομαι ότι είμαι ανίτα πάνια. Έτσι. Να τους βρίσκω γυναίκες. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Όχι, προσέξτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι αυτός που μου το λέει, μου λέει, θα κάνεις προσευχή, μου λέει, πάτερ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εντάξει. Αλλά μετά του λέω, εσύ πού θα πας, του λέω τώρα. Λέει, εγώ θα πάω σπίτι μου. Να κάνω εγώ προσευχή, όσο να πάει σπίτι του. Πώς να έρθει η γυναίκα, ρε παιδιά. Πώς να έρθει η γυναίκα. Delivery να έρθει σπίτι. Πώς να έρθει η γυναίκα. Να είστε καλά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.